Έτσι. Έτσι. Ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους κοροπιπινοκαπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καντου δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα για χμπά, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Ελάτε στην παρέα μας, είτε βρίσκεστε εδώ από κάτω, λέω το σουφού και φράγκον γωνία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης. Στο Χαρτούμ. Επειδή παίζουμε την Κυριακή με αυτούς. Στο Ακαπούλκο, στα Πυρηναία Όρη, σε βόρειο νότιο πόλο που και να είστε. Όπου και να μπαίνετε μέσα στην παρέα μας, μέσα από το μπλιμπλίκι, το Ιντερνέδιο, το μαποτεύτερο, το προσωποβιβλίο ή τέλος πάντων ό,τι άλλο έχει ο καθένας. Σας καλημερίζουμε, έχουμε θετική ενέργεια, έχουμε αύρα, γενικά έχουμε όρεξη. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η αισιοδοξία, η πίστη στα τέσσερα γράμματα και ναι, ό,τι άλλο σκέφτεστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο γλαφυρός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε την πραγματικότητα και όλα αυτά που σκέφτεστε. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Εδώ είμαστε, Κωστής Ατσαρός, η αφεντομουτσουνάρα μου, Μάια αφεντομουτσουνάρ. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 να δούμε. Τι παίζει στην αθλητική παραθλητική επικαιρότητα, να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, υπεραπαραίτητο για την ψυχολογία. Να ανοίξουμε γραμμούλες μετά, να μιλήσουμε αντάμα, στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης τύπου του Όλαφ Ρέμπε. Με προφορά Άρνολντ Σβάρτσνεγκερ. Με προφορά τέτοια, δηλαδή μου θύμισε τόσο «I will be back». I want to tell you, don't forget what I have told you. Είναι τα κλασικά γερμανίστικα αγγλικά. Και εγώ τέτοια μιλούσα μέχρι ενό σημείου τέλος πάντων. Τραγική προφορά μου έλεγε η καθηγήτρια στο φροντιστήριο αγγλικών. Okay, Constantine, read. Μου έλεγε η Αγγλίδα και έλεγα. Simon Ball was searching for his sister. Where is his sister? Please, call her. Μου λέει, What a terrible pronunciation is this? Τι χάλια προφορά είναι αυτή? It's completely wrong. You bloody German. Are you driving a fat Mercedes? Βρωμογερμανέ μου λέει, οδηγάς και καμιά χοντρή, μια παχουλή Mercedes μου λέει. Μιλάμε για bullying τώρα που περάσαν τα χρόνια, τώρα καταλαβαίνω. Λέω, τι βρωμογερμανέ, τι να κάνω, εγώ μεγάλο στην Γερμανία, σπούδασα γερμανική φιλολογία, έτσι έμαθα αυτή είναι η προφορά μου. Completely wrong. Φεύγει αυτή στο δεύτερο χρόνο για το λόγο, έρχεται ένα άλλο. Άγγλος κι αυτός. Read the line, μου λέει, διάβασε. Και διαβάζω, έλεγε, ας πούμε. Παράδειγμα. John Stockton. Is he an engineer? Is John Stockton an engineer? Και διάβασα, εγώ ρωτούσα κανονικά χρωμάτιση. Is John Stockton an engineer? Μου λέει, no. Κωστής, this is wrong. You have to, your voice has to go like this. You're an engineer, aren't you? Ρωτούσα, you're an engineer, aren't you? Δηλαδή, είσαι αρχιτέκτονας, δεν είσαι? Engineer, τι είναι, ο μηχανικός. You're an engineer, aren't you? No. Look, like a wave. You're an engineer, aren't you? Τι λες ρε φίλε, αυτό είναι Monty Python. Με δουλεύεις, πώς θα χρωματίσουμε έτσι. Τέλος πάντων, σημειολογικά σταθήκαμε, γιατί δεν νομίζω να ξεκινήσει κανένας άλλος σήμερα. Την αναφορά στη συνέντευξη τύπου του Ρέμπε όσον αφορά στην προφορά. I will be back. Don't mess with me. I'm the greatest. Έλεγε Terminator, κυνηγός, αυτά. Δηλαδή αυτή είναι η προφορά, έτσι. Αυτή. Έλα Σταυράκι Παζαρέτζη. Come on, Σταυράκι Παζαρέτζης. Τέλα Σαπάρτ. Τσάκισε μας. Εδώ είμαι. Και έχω να δώσω απόθεμα σε όποιον νιώθει μόνος εκεί πέρα έξω. Σε όποιον έχει μελαγχολίες, όποιον είναι στις μαύρες του, όχι. Ζούμου σου λέμε εμείς. Τις ζούμε τις μεγάλες στιγμές, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτή εδώ η παρέα,
που μέρα με τη μέρα προστίθεται κι άλλος κόσμος και τους καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Ελάτε, έχουμε να δώσουμε και σε άλλους. Έχουμε να δώσουμε σε άλλους. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, στον Καρδάση μου, στην Πάτρα που ακούει πηγαίνοντας προς τη δουλειά. Γεια σου Νεκταράκο μου, γεια σου αίμα μου. Εδώ είμαστε και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σήμερα. Θέλω βέβαια να πω ότι το μυαλό είναι στην Κυριακή. Και αυτό δεν θα άλλαζε ακόμα κι αν έλεγε χθες ο Ρέμπε ότι έχουμε κλείσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο που θα καθυστερήσει να έρθει γιατί υπάρχει κορονοϊός στη μέση. Δηλαδή το μυαλό στην Κυριακή. Νιώθω ότι πολύ λίγες φορές, ενώ την Κυριακή είχαμε ντέρμπι, δεν έχει ασχοληθεί κανένας όμως. Κανένας. Δεν μιλάω τώρα, δεν ξέρω τι κάνουν οι παίκτες με τον προπονητή, που αυτοί είναι που θα παίξουν, αλλά λέω από όλους μας. Φτάσαμε σήμερα, είναι η μέρα Πέμπτη και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πει τίποτα για το μάτς Κυριακής. Να ο Μαουρίσιο, να οι αναρτήσεις, να ο Βιερίνια, να που πάλι τώρα το θέμα του Βιερίνια, χθες πάλι στην ουσία άνοιξε. Να η συνέντευξη τύπου του Ρέμπε. Να τι θα γίνει, να θα έρθει ο Κακάβα, δεν θα έρθει. Δηλαδή δεν, πραγματικά δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Συν τη διακοπή πρωταθλήματος, η εθνική γκέλαρε χθες, έχασε πέναλτι ο Μπακασέτας. Λοιπόν, συν όλα αυτά δεν έχουμε καταλάβει ότι την Κυριακή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλης σημασίας παιχνίδι για το τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία της Κράσνονταρ, του Τσουλού, το μυαλό είναι εκεί. Μπήκαμε στους ομίλους βεβαίως, ούτε πλέπει οι όμιλοι του Europa League να μας παίρνουν το μυαλό και να παρουσιαζόμαστε αλλού. Το μυαλό στο πρωτάθλημα, από εδώ ξεκινάνε όλα και θα κάνουμε και την πορεία μας στην Ευρώπη. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε τώρα σε λίγο. Θέλω πρώτα να σας θυμίσω ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, μεγάλος χορηγός μας εδώ και χρόνια, ειδικά αυτό το διάστημα, στεγνοτήρια και πλυντήρια Siemens, τελευταία λέξη τεχνολογίας και δώρο σε όποιον αγοράσει ένα τέτοιο μαραφέτη, υπέροχο, πολύ μεγάλη βοήθεια στο σπίτι, δώρο μια σκούπα Bosch. He is the boss. Σκούπα Bosch αξίας σχεδόν 100 ευρώ. Εγώ λέω να πάτε και σε όλους τους άλλους πριν αποφασίσετε, κάντε μια βόλτα από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Ό,τι θέλετε εκεί. Και smartphone, θέλετε και tablet, θέλετε ψυγείο, πλυντήριο, καταψύκτη, κλιματιστικό, τηλεοράσεις. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Κουζίνες, όλα, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Μπουκάρετε, λέτε είμαι ζουμουσάκι, είμαι αθλητήριος και λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Απόδειξέ μου το. Ζητάτε τον Παμπουκίδη το μάκι και αυτό σας κάνει όπως πάντα τις καλύτερες τιμές. Φυσικά. Για ψαρικό, για θαλασσινό, Αιγαίον, το ξέρετε, το γνωρίζετε, γι' αυτό και έχει κάνει τόσο μεγάλο πάταγο, γι' αυτό και γίνεται ένας χαμός, γι' αυτό και εμπιστεύεστε τη διατροφή της οικογένειάς σας, των παιδιών σας, μέσα από τα πεντακάθαρα θαλασσινά, εκλεκτά, μαγειρεμένα με υπέροχο λάδι, δεν βάζει δευτεράτζα μέσα το Αιγαίον, να το ξέρετε, και στο δικητήριο 214.000 και στο ροόκαστρο 695666, μιλάμε για εκλεκτά πεντανόστιμα. Το πρωί παίζει τσανταλίνα μανταλίνα με τον Ποσειδώνα. Τσανταλίνα μανταλίνα στο πτερίγιο μια σωλήνα. Πόσα είναι αυτά, λέει η Γοργόνα που παίζει με τα ψάρια τα λοιπά. Και μετά με εμβρόντι το βλέμμα το φαγκρί ή το φαμπέζι ή το φακόκκινο, δεν ξέρω τι. Λέει τι έγινε ρε παιδιά, είναι στο πιάτο σου. Αιγαίων, γεια σας. Και με χώρο εστιατορίου. Όσο για γλυκό, γλυκάρες, ψωμάρες, σφολιατάρες, παγωτάρες, τουρτάρες, όλα τα σεάρες λίγοντα με υπερθετικό βαθμό, Νικολαίδης, Άρτο Ζαχαροπλαστείο, κορυφαίος, Μανίσια, όλα μοσχοβολάει ο τόπος, στην Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Εκλεκτά όλα. Και ψωμί για διαβητικούς και τα πάντα, όλα. Για μας τα πιο γλυκά αγόρια. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Κλαίνε στα φτερά, χαϊδεύουν τις ζάντες, φυλάνε τα τιμόνια, πατάνε τις κόρνες και δεν πιστεύει κανένας. Θέλω να σου πω, χάρη Τσαντεκίδη, ότι αυτά τα αυτοκίνητα που έχεις εκεί είναι μεταχειρισμένα. Πιστεύω είναι παπάς, είναι ολοκένουρια. Δεν ξέρω γιατί τα πουλάς για μεταχειρισμένα. Τα πηγαίνετε σε όποιο μάστορα εσείς θέλετε, τα κάνετε βίδες.
ελέγχετε τα πάντα, πληρώνετε όπως μπορείτε. Και επαγγελματικά, καρότσα, βαν και τα συναφή. Τάπα, τάπα. Θέλω λοιπόν να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στο κουμπαράκι μου. Γεια σου Αποστολάκο, όπως πηγαίνει για βασιλικά. Αδερφέ μου, Απόστολε, αδερφέ μου. Το βαθιστηράκι μου Στεφανάρας, ένα καταπληκτικό παιδί. Ένα καταπληκτικό παιδί. Έχει βάλει λάδι ο νονός και γι' αυτό κουβαλάει μια πολύ ωραία τρέλα. Ένα ανήσυχο πνεύμα φοβερό. Και βέβαια έχουν κάνει σπήρα μαζί με το δικό μου γιο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν το συζητάω, δεν του πιάνει πουθενά. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, εμείς έτσι ήμασταν, ας πούμε, στα 4 και στα 5 μας. Πέρα το ότι παίζουν στα δάχτυλα, δηλαδή. Όχι τα δικά μας παιδιά μόνο, ότι είναι έξυπνα τα δικά μας. Πώς παίζουν τα δάχτυλα, την τεχνολογία, φωτογραφίες, το κινητό, τα τάμπλετ, αυτά όλα δηλαδή. Αϊδέ, είμαστε. Εμείς είμαστε πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μίλησε χθες ο τεχνικός διευθυντής, ο Ρέμπε, που δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του, λέγαμε τελικά δεν είναι ούτε καλησπέρα και καλή βραδιά. Ούτε καλησπέρα και καλή βραδιά. Τίποτα από τα δύο. Πολλοί τον περίμεναν περισσότερο ψαρωτικό. Στο μυαλό μας, το Γερμανός, το έχουμε συνδέσει με έναν ο οποίος είναι αγέλαστος, ανέκφραστος, κυνικός, στιγνός. Δεν ξέρω αν περιμέναμε μία Μέρκελ, ας πούμε, στο αντρικό, σε τεχνικό διευθυντή. Δεν ήταν. Έτσι προσπάθησε να είναι χαλαρός, προσπάθησε να κάνει χιούμορ σε κάποιες στιγμές για να σπάσει λίγο ο πάγος. Αν έπρεπε να βάλω μία επικεφαλίδα, ντε και καλά ας πούμε, θα έβαζα χθες τα εν οίκο μη εν δήμο. Το μεταφράζω για τους μη τριτοδεσμίτες, ότι αυτά που είναι μέσα στο σπίτι μου δεν πρέπει να τα βγάλω όλα έξω στον κόσμο. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα εγώ. Δηλαδή, να το κάνουμε πιο λιανά, να το απλοποιήσουμε λίγο, να το κάνουμε δεκαρικάκια. Θα έλεγα λοιπόν ότι εχθές ο Γερμανός είπε όσα ήθελε. Προς τιμήν του, 2 ώρες και 1 τέταρτο, βεβαίως, δεν απέφυγε καμία ερώτηση, δηλαδή απάντησε σε ό,τι το ρώτησα. Τι θέλετε για τον Μάτους, για τον Βιερίνια, για τον Φανάση Βρεπλέ, για τον Ακπομ, θέλετε για την, ξέρω εγώ, για τον, για τον Ακπομ, ό,τι θέλετε. Απάντησε σε όλα. Τώρα, απάντησε σε όλα, αλλά πολύ διπλωμάτης είπε αυτά που ήθελε. Θεωρώ ότι πουθενά δεν του έφυγε μία κουβέντα. Φαίνεται ότι είναι ένας ευφυής άνθρωπος, αλλιώς δεν θα έκανε αυτή τη δουλειά και τόσο νέος. Άρα, ναι μεν, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Σε καμία ερώτηση είπε, δεν απαντώ, δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Αλλά, μέχρι εκεί που αυτός θεωρούσε ότι προασπίζει τα συμφέροντα του συλλόγου, μέχρι εκεί που ένιωθε ότι είναι κάποια πράγματα ανακοινώσιμα, και έβαλε γραμμή εκεί. Παρότι σε κάποιες ερωτήσεις πιέστηκε και ξαναρωτήθηκε, δεν έφυγε έξω από το πλαίσιο του. Σ' αρέσει αυτό θα μου πεις, κοίταξε να δεις. Σαν περίεργο δεν μ' αρέσει, γιατί ήθελα σε μερικά πράγματα να ακούσω περισσότερες λεπτομέρειες. Σαν ΠΑΟΚ όμως, που δεν θέλω το τι γίνεται μέσα στα στεγανά του συλλόγου να το βγάλουμε βούκινο προς τα έξω, απ' την άλλη λέω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν πάμε να κάνουμε κουτσομπολίστικη εκπομπή, ούτε να μάθουμε την κάθε λεπτομέρεια. Βέβαια, σε κάποια θέματα θα περιμέναμε παραπάνω απαντήσεις. Αλλά αυτό αποφάσισε. Ότι μέχρι εκεί. Τώρα, έχω σημειώσει 3-4 σημαντικά πραγματάκια που, ας πούμε, είναι σαν μικροί υπότιτλοι. 1. Ελευθερία κινήσεων από Ιβάν Σαββίδη. Δεν τον έχω συναντήσει ακόμα, αλλά έχουμε με τον προπονητή ελευθερία κινήσεων και κάνουμε, αυτός έχει βέβαια την τελική κουβέντα, αλλά έχουμε ελευθερία κινήσεων. Είναι σημαντικό, είναι αυτό που νιώσαμε κι εμείς όλο αυτό το καλοκαίρι με τις λύσεις συμβολέων με βαριά νούμερα που δεν τα άτυχε η ομάδα, με τους παίχτες που ήρθαν, που ήξερε, που περίμενε, που έκλεισε καλές κινήσεις, όπως είναι ο Σβάμπ, όπως είναι ο Ζίφκοβιτς, χωρίς να επιβαρυνθεί η ομάδα, με τεράστια ποσά και πληρωμές σε άλλους συλλόγους, με κινήσεις ψαγμένες
τύπου Μουρκ, με κινήσεις τύπου Νινούα που θα δούμε τι και πόση του Αντριάν Περέιρα, με μεταγραφές τύπου Τσόλακ, δηλαδή φαίνεται ότι ισχύει αυτό που είπε, ότι έχει ελευθερία κινήσεων. Αν όχι απόλυτη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με τον Μπράνκο ας πούμε και με τους υπόλοιπους, έχει σαφέστατα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, Φερέιρα και Ρέμπε, Μπετόν Αρμέ. Πριν λίγες μέρες είχε μιλήσει ο προπονητής και είχε πει πολύ μεγάλος μάγκας, το λέω έτσι ελεύθερη απόδοση, πολύ μεγάλη μαγιά, αυτός που σκέφτηκε να φέρει το Ρέμπε στον ΠΑΟΚ. Είπε ο προπονητής για τον τεχνικό διευθυντή. Χθες ήταν η ώρα του τεχνικού διευθυντή να πει εξαιρετικά πράγματα για τον προπονητή, να τον εκθιάσει, να περιγράψει πόσο σοκαρισμένος ήταν όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη και είδε όλο το αρνητικό κλίμα εις βάρος του Αμπέλ Φερέιρα. Εμείς θα του πούμε ότι τότε ήταν πολύ φυσιολογικό να είναι έτσι το κλίμα με αυτά που είχε δείξει και που είχε κάνει ο προπονητής πέρσι. Και θεώρησε δικό του καθήκον και αφού αποφασίστηκε και από τον Ιβάν Σαββίδη να στηριχτεί ο προπονητής, να το στηρίξει με όλο του το είναι. Και όχι στα λογάκια μόνο, ότι δεν ξέρεις εγώ σε στηρίζω, αλλά έμπρακτα με μεταγραφές, με αποχωρείς παικτών, με προσθήκη καινούριων, με το σύστημα που θα παίξει, με όλα αυτά. Δεύτερος λοιπόν υπότιτλος, σημαντικός, Μπετόν Αρμέ, Φερέιρα και Ρέμπε, απόλυτη ταύτιση, πώς γίνεται ένας Πορτογάλος, ένας άνθρωπος από τη συγκεκριμένη χώρα, να βρει κοινό σημείο, να βρει ταύτιση απόξη με έναν κεντροευρωπαίο, με έναν Γερμανό, που ξέρουμε ότι οι δύο λαοί απέχουν, οι Πορτογάλοι σαν και εμάς την επισκέφτηκαν τη χώρα το 2004, έχουν θυμικό, είναι συναισθηματικοί, είναι εκρηκτικοί, είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι με τη δική μας ας το πούμε έτσι αντιμετώπιση στη ζωή. Γενικά τώρα μιλάμε, δεν μπορείς να τα πιάσεις ένα-ένα, ούτε να θεωρείς ότι όλοι έτσι είναι. Όμως, ο μέσος όρος των Πορτογάλων είναι άνθρωποι έτσι σαν και εμάς. Εκρηκτικοί, συναισθηματικοί, μεσόγειοι, ενώ δεν είναι μεσόγειος, αλλά θέλω να πω έχουν τέτοιο τεμπεραμέντο. Ο Γερμανός είναι αυτός ο οποίος είναι ένα και ένα κάνει δύο, ο πιο ψυχρός, ο πιο κυνικός, ο τελείως καλουπωμένος, αυτός που δεν θα παρασυρθεί από το συναίσθημα αλλά θα βάλει κάτω τη λογική στο 100%. Κι όμως, επειδή εδώ μιλάει το ποδόσφαιρο, αυτοί οι δύο, οι διαφορετικοί από πλευράς καταγωγής, κουλτούρας, ιδιοσυγκρασίας, έχουν πραγματικά ταυτιστεί και είναι ο ένας στηρίζει τον άλλον με όλο του το είναι. Αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα που έβγαλα. Μπετόν Αρμέ. Τρίτον, για τις πωλήσεις. Μία κουβέντα κράτησα, δεν είμαστε απελπισμένοι, είπε, στην περίπτωση του Γιαννούλη. Είπε, ήρθαν προτάσεις, κάποιους πωλήσαμε, γιατί τελειώνει τα συμβόλαια και δεν φαινόταν πιθανό να τους ανανεώσουμε. Κάποιους δεν τους δώσαμε, παρότι ήρθαν μεγάλες προτάσεις. Δεν είμαστε απελπισμένοι, είπε ο Ρέμπε. Επίσης, πολύ σημαντικό, ότι ξέρετε κάτι, ναι, βεβαίως η Δαμόκλειος πάθη του Financial Fair Play κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά το σουλουπώσαμε, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να την μεταφράσουμε στα αγγλικά ή στα γερμανικά, το μαζέψαμε το πράγμα, κάτι με την εισαγωγή στους ομίλους του Europa League, με τις προκρίσεις επί της Μπενσίκτας και την Μπενφίκα, κάτι με τα 8 μοίρια από την Νόβα, κάτι με τις πωλήσεις παικτών από εδώ από εκεί. Έτσι ήρθε το πράγμα και μαζεύτηκε αρκετά, χωρίς να σημαίνει ότι έχει λυθεί ολοκληρωτικά. Όπως είπε και ο Κυριάκος. Άρα αυτό είναι το άλλο. Δεν είμαστε απελπισμένοι. Τώρα, αυτό που εμένα μου άρεσε, παρότι όπως είπα, είπε αυτά που ήθελε, πολύ διπλωμάτης, δεν όσο και να θέλαμε να μάθουμε μερικά πράγματα παραπάνω για το Μάτος ας πούμε, ή για τον Άκπομ, ή για τον Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο είπε ότι τον είδε ελεύθερο ακόμα μετά από τόσο καιρό, δεν ήταν στα πλάνα μας. Ξεκάθαρα το είπε. Και τον είδε ελεύθερο μετά από πόσο καιρό και τον πήρε τηλέφωνο Ιβάν και του λέει: αν είναι να μην έχεις ομάδα, έλα με αυτά. Δηλαδή πάλι μπήκε το συνέστημα στη μέση. Αλλά τέλος πάντων,
Γυρίζω ξανά στο Ρέμπε και λέω, γιατί θέλω μετά να πω για το Βιερίνια. Πριν πάω στο διάλειμμα. Λέει λοιπόν, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς μισόλογα, χωρίς αυτή την κλασική μέθοδο, τον κλασικό δρόμο του θα χρειαστούμε χρόνο, δεν ξέρω, οι στόχοι, δεν να δούμε, χωρίς να το σκεφτεί ούτε δευτερόλεπτο, είπε. Στόχος, πρωτάθλημα, κύπελο, πορεία στην Ευρώπη. Ούτε άλοθη, ούτε δεν ξέρω αν θα είμαστε έτοιμοι, ούτε να δούμε πώς θα πάει, ή αυτή είναι μια χρονιά που δεν θα πάμε για πρωτάθλημα γιατί πρέπει να χτίσουμε νέο ομάδα. Τίποτα. Χτίσιμο, νέας ομάδας, μικρότερος μέσος όρος βεβαίως, αλλά παράλληλα πρωταθλητισμός. Είναι εφικτό. Είναι αυτό το ρόστερ, είναι η ομάδα, είναι ο προπονητής, έτοιμοι όλοι για να πάμε και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό θα φανεί, παιδιά. Όποιος πει ότι σίγουρα είναι, από ό,τι φαίνεται έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ. Λέει δύο παίκτες σε κάθε θέση. Βεβαίως δεν θα διαφωνήσω, όμως σε κάποιες θέσεις είναι πέντε σε μία θέση, σε κάποιες άλλες είναι ένας. Ο εξής Γιαννούλης, παράδειγμα. Φαίνεται όμως ότι στηρίζει αυτό το ρόστερ, ότι έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο έχει η ομάδα τώρα. Και έτσι θα πορευτεί. Για το αν θα γίνουν άλλες μεταγραφές, είπε ότι μόνο αν υπάρξει κάτι εξαιρετικό, αν μου ζητάτε εμένα την αίσθηση που έχω περισσότερο και όχι πληροφόρηση, δεν βλέπω να γίνεται άλλη. Πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικό να γίνει. Τώρα, στο θέμα Βιερίνια. Εκεί βγήκαν ειδήσεις. Η μία είναι, όπως είπε και ο Κυριάκος και ο Όλαφ Ρέμπε, είναι οικονομικό το θέμα, είπε. Αλλά η είδηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει το Βιερίνια και ότι υπήρξε επαφή η Βάσα Βίδη τηλεφωνική με τον Αντρέ. Στην οποία του εξέφρασε την επιθυμία να μείνει. Έτσι γκρεμίζεται και αυτός ο Μπίδος, δεν του μιλάει, δεν τον πήρε, δεν είναι αυτό, δεν εκείνο το άλλο. Και είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, όπως βλέπετε. Επειδή πολλοί το τελευταίο διάστημα έσπευσαν να πούν, να μήπως δεν είναι τα λεφτά και αν θα παίζει ή δεν θα παίζει. Τη μεγάλη αλήθεια την είπε ο Μεγαλέξανδρος, Γιώργος Κούδας. Αν τον έβλεπα του έλεγα, εδώ είναι το σπίτι σου και παίξε και με αυτά που σου δίνουν. Κάπως έτσι, τώρα δεν το είπε έτσι ακριβώς αυτό λεξί, αλλά θα του λέγα ότι εδώ μένεις και με λιγότερα. Άρα από ό,τι φαίνεται ισχύει αυτό το 500.000 για ένα χρόνο μετά συν ένα, αλλά τόσα, όχι 500.000 για δύο χρόνια. Και αν θέλαμε να βγάλουμε ας πούμε ένα συμπέρασμα και για αυτό το ζήτημα, αν μέχρι χθες το απόγευμα το μπαλάκι ήταν στην ΠΑΕ όσον αφορά στον Αντρέ, από χθες και πάλι είναι στον Αντρέ το μπαλάκι. Επιβεβαιώθηκε γιατί δεν είχαν βγάλει μια ευχαριστήρια ανακοίνωση από την ομάδα. Επιβεβαιώθηκε γιατί δεν είχαν βγάλει τη φωτογραφία του με το νούμερό του από το επίσημο site. Γιατί περιμένουν να τους πάρει παρά τον αποχαιρετισμό και να πει «Μάγκες, εγώ εδώ! Εγώ εδώ! Και ό,τι πείτε εσείς, έστω τώρα αργά, να καταλάβει ότι εδώ είναι η πόλη του, εδώ είναι που λατρεύτηκε, εδώ που αγαπήθηκε, εδώ που θα ζήσει και μετά. Τώρα αν θέλει με τα ίδια χρήματα να πάει και να παίξει στο Βάζελο, αυτό είναι δικό του καπέλο. Εφόσον το δει έτσι. Πάντως, για να το τελειώσω, από χθες και πάλι το μπαλάκι είναι στον Αντρέ. Όταν σου λέει ότι η ομάδα σε περιμένει, ότι ο πρόεδρος σε πήρε τηλέφωνο και μίλησαν αρκετή ώρα μάλιστα, χωρίς όμως όπως λέγεται να καταλήξουν πάλι, σου λένε λοιπόν υπάρχει η πρόταση, εμείς σε θέλουμε, έλα. Και για να λέει ο Ρέμπε, δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος λέει ψέματα, είναι οικονομικό το θέμα. Προφανώς η πρόταση αυτή, τα 500 χιλιάρικα, δεν είναι αυτά που ικανοποιούν το Βιερίνια.
Τώρα, τι ισχύει από εκεί και πέρα, αν γουστάρει τον προπονητή, πόσο χρόνο θα παίζει, αν θα είναι βασικός, αυτά δεν τα ξέρουμε. Μένουμε σε αυτό που γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Πριν πάω στο διάλειμμα, καλό παράδεισο στο Γιώργο Καλύβα, έναν αγνό, σπουδαίο ΠΑΟΚτσί, έναν πρόεδρο ο οποίος σε πολύ δύσκολες εποχές, έναν άνθρωπο που σε πολύ δύσκολα χρόνια έδωσε ό,τι είχε για τον ΠΑΟΚ, έναν άνθρωπο άλλης εποχής, ρομαντικής, πολύ δύσκολης εκείνα τα χρόνια για τον σύλλογο, έδωσε ό,τι είχε. Δύο κουβέντες επιπλέον θα μου επιτρέψετε από ανθρώπους που είναι κοινή γνωστή. Πάρα πολύ κόσμο είχε βοηθήσει. Πάρα πολύ κόσμο. Και στην κατασκήνωσή του, όταν υπήρχε κάποιος που ήταν πολύτεκνος, που είχε θέματα, που ήταν στενά οικονομικά άνεργος, όπου μπορούσε, βοηθούσε. Πέρα από το κομμάτι του ΠΑΟΚ δηλαδή, και σαν άνθρωπος ήταν πραγματικά σπουδαίος ο Γιώργος Καλύβας. Ελαφρύ το χώμα, πάντοτε ο ΠΑΟΚτσής, ειδικά εμείς που είμαστε κοντά στα 50, θυμόμαστε ότι σε εποχές πολύ δύσκολες, σε εποχές οικονομικής ανομβρίας, σε εποχές δυσχερής για το σύλλογο, ήταν εκεί πάντοτε με ανιδιοτέλεια, πάντοτε να προσφέρει ό,τι αυτός μπορούσε. Αυτά για τον Γιώργο Καλύβα, που έφυγε πρόωρα, θα πω εγώ. Δεν ήταν τόσο μεγάλος ο άνθρωπος, αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Εδώ είμαστε και γυρίζουμε γρήγορα. Αυτό, γιατί την Κυριακή έχουμε ματς δύσκολο. Κάτω, στην ΑΕΧ, 8.30. Τραυματίστηκε θλάση ο Σιμόες, σημαντική απώλεια για αυτούς. Λοιπόν, αλλά πάμε να παίξουμε το μάτς, να πάρουμε το διπλό και να αρχίσει η αντεπίδεση. Δεν έχει έρθει η καταστροφή, ναι, χάσαμε βαθμούς στο ξεκίνημα με μέτριες εμφανίσεις, και με τον Ατρόμητο και με τον Βόλο έπρεπε να είναι δύο τρίποντα, 3 και 3-6, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα. Στραβοπάτησαν και οι άλλοι την τελευταία αγωνιστική που κέρδισε τον Όφη, και τώρα από εδώ και πέρα πρέπει η ομάδα να βρει ρυθμό, να δούμε αν θα μπουν και οι καινούργοι, δηλαδή αν θα μπει ο Μουρκ. Κάτι πριν πάω στις γραμμές. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το μπάσκετ χωρίς τη στήριξη του κόσμου, χωρίς τον βασικό αιμοδότη που είναι, ήταν πάντα και είναι ο κόσμος, η προσπάθεια που κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Εφόσον λοιπόν φέτος δεν πήραμε διαρκείας στο ποδόσφαιρο, εφόσον φέτος δεν έγινε αυτό το έξοδο, έχοντας απόλυτη συνέστηση πόσο δύσκολη είναι η καιρή, ας ρίξουμε λίγο το βλέμμα μας στο μπάσκετ. Ασχέτως που δεν ξέρουμε πότε θα πάμε στο παλατάκι. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, 17 και 18, έξω από το ναό στην Τούμπα θα υπάρχει στο εκδοτήριο 10 με 6 διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για το μπάσκετ. Που τόσο πολύ μεγάλο αποκούμπι υπήρξε σε πολύ δυσχερείς εποχές, σε πολύ δύσκολους καιρούς, για το έμβλημα, για τον σύλλογο, για την πίστη, για τους οπαδούς, για όλα ό,τι σημαίνει ΠΑΟΚ, σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, η καλαθόσφαιρα έδωσε ευρωπαϊκά κύπελα, κυπελούχων, κόρατς, έδωσε πρωταθλήματα, έδωσε κύπελα, έδωσε μεγάλες χαρές και κράτησε τον οπαδό περήφανα ψηλά σε ένα άθλημα που, ναι, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι το ποδόσφαιρο που είναι το βασικό μας, η βασική μας έγνοια, αλλά ας μην αφήσουμε τον μπάσκετ να αργοπεθάνει. ΠΑΟΚ είναι και εκεί. ΠΑΟΚ είναι στο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ είναι στο μπάσκετ, στο χάντμπολ, στη σφύρα, στην μπάλη, στο μπόξ, στην υποβρύχια, να πούμε, ξυφασκία, οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Είναι το έμβλημα. Και οι άνθρωποι που μπήκαν τώρα φαίνονται σοβαροί, δεν τους ξέρω προσωπικά, όμως βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια να συμμαζευτούν όλα αυτά που βρήκαν και χρειάζονται τον κόσμο δίπλα.
και θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία φέτος. Αυτό το μικρό έξοδο για το εισιτήριο διαρκείας είναι η απόλυτη αφοσίωση. Το να ξέρεις ότι δεν θα πας, αλλά θα πάω να πάρω το διαρκείας. Νιώθω ότι έτσι είμαι αιμοδότης για το σύλλογό μου, για την αγάπη μου, για την καψούρα μου. Στηρίζω αυτό που αγαπώ και ας μην μπορώ. Είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά από το εξωτερικό. Έτσι παίρνουν διαρκείας, ενώ είναι στις Αυστραλίες, θα πούμε, είναι στις Σουηδίες, είναι ξέρω εγώ στον Καναδά, οπουδήποτε. Παίρνουν γιατί νιώθουν ότι έχουν πράξει το καθήκον τους. Αυτά έχω να πω, δεν θέλω να σας ζαλίζω άλλο. Πάμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Να ξεκινήσω με τα δυσάρεστα, τα συλληπιτήριά μου στους οικείους του Προέδρου Γιώργου Καλύβα, κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει, καλό παράδεισο να έχει. Αγνός, πάω λοιπόν, ξέρεις, αγνός. Εχθές έκανα το λάθος να δω την Εθνική Αθηνών και διαπίστωσα ότι πράγματι παραμένει η Εθνική Αθηνών. Τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει αυτός που ακούει στο όνομα, κι αν είναι ακόμα ποδοσφαιριστής ο Τζαβέλας, από τον Μιχαηλίδη. Ο βοηθός τώρα, τι να συζητάμε τώρα. Να παίζει. Μα τι να συζητάμε. Ο Μάνταλος και ο Πέλκας να μην παίζει. Ο Τζόλης στην UEFA να είναι κάδρο για τις αποδόσεις που έκανε στο Τσουλού και αυτοί να μην το βάζουν καθόλου μέσα το παιδί. Το σταματάω εδώ. Παύλε μου, έτσι. Όχι, κατάλαβαν, κατάλαβαν. Αυτό έπαψε να με στεναχωρεί πλέον. Λοιπόν, η Εθνική. Δηλαδή δεν έχω χώρο. Για τη συνέντευξη. Ναι. Γερμανός Κιμπάρης έπρεπε να πει αυτά που είπε και τα είπε. Όσα ήθελε είπε. Όσα ήθελε και τα αυτονόητα πάλι τα ξαναείπε. Ναι. Τα ξέραμε τα περισσότερα. Ένα πράγμα δεν ξέραμε, τη συνέντευξη της Δευτέρας του κυρίου Ιωάννου Σαββίδη με το Βιερίνια. Αυτό εγώ προσωπικά και εσύ νομίζω και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε. Όχι συνέντευξη, συνομιλία που είχαν, ναι. Συνομιλία, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Συγγνώμη, εντάξει. Ναι. Εγώ, ξέφυγα. Όχι, αγόρι λοιπόν, μου, ξέφυγες, απλά συνομίλησαν. Ναι. Αυτό δεν το ήξερε ο κόσμος και είναι μια σημαντική πληροφορία, πολύ σημαντική. Ναι, είναι μια πληροφορία για την υπόθεση. Που ο Βιερίνια έπρεπε εχθές να υπογράψει και να στείλει το χαρτί στο Ρέμπε. Ήδη να προπονείται σήμερα. Ήδη να είναι στη Μεσύμβρια. Ήδη. Όταν στο βίντεο κλαις. Λες ο ΠΑΟΚ, είμαι ΠΑΟΚ, το σπίτι μου είναι ο ΠΑΟΚ, είμαι Σαλονικιός το έβλημα, και φυλάς το σήμα το οποίο φορά στη φανέλα σου, δεν έχεις το δικαίωμα να το τραβήξεις άλλο πλέον. Λέω εγώ, συντριβανίσαι. Ναι. Και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του. Εκεί που θα σταθώ λιγάκι, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα, είναι ότι είπε ότι από την αρχή ο κύριος Φερέιρα το ζήτησε αμυντικό χαπ. Ναι. Νομίζω έτσι κατάλαβα. Και δεν κάνω λάθος. Ναι. Γιατί δεν ήρθε κύριε Ρέμπε ακόμα το αμυντικό χαφ. Δεν μπήκε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες έχεις δίκιο, Παύλε. Δεν μπήκε. Δεν μπήκε και καλά έκανε. Ναι. Μακάρι αύριο να σκάσει μπόμπα. Ακριβώς. 23 του μηνός. Γιατί ο κύριος Σαββίδης μας έχει συνηθίσει πάντα να είναι τις τελευταίες στιγμές και με ονόματα. Όχι υπεξεγέλασε. Λοιπόν, εγώ. Δηλαδή, το κάνω θέμα αυτό γιατί θα γυρίσει ο Βραζιλιάνος από τραυματισμό. Έχει να παίξει τόσο καιρό. Έχουμε 14 παιχνίδια φωτιά κοστίμου. Ναι. Γολγοθάς. Από εδώ και πέρα. Ένα σερί δύσκολο. Γολγοθάς. Ναι. Ο Μίσης ξέρουμε μετά το Γενάρη, έτσι. Ας το Μίσης. Έχουμε μετά. Τον Ελκατορί που το παλικάρι καλά να είναι, γερός να είναι, έχει και μια ευαισθησία. Φτού. Έχει μια ευαισθησία στους τραυματισμούς. Φτού. Φαντάζεσαι να γίνει καμιά στραβή εκεί στο κέντρο. Τόσο πολύ μας βάρανε ο Μπαλογιάννης. Έχουμε και το τσιγάρα. Ακεί, τσιγάρας. Για όνομα του Θεού, δεν απορρίπτω τα παιδιά μας. Αλλά αυτά θα μπουν σιγά σιγά, δεν τα κάψουμε. Φυσικά. Και ούτε τον προπονητή θέλω να κάνω. Υποσιάστηκα για τη συνεργασία που έχουν μεταξύ τους οι δύο. Όχι απλά συνεργασία, ταύτιση. Το κλίμα που υπάρχει. Ναι. Και από εδώ και πέρα θα παρακαλέσω πολλούς, να μην το πω αλλιώς, να αφήσουν την ομάδα ήσυχη να πάρει το δρόμο της πλέον. Την ΑΕΚ να κερδίσω. Έτσι. Φιλιά. Μιζήμ. Γεια σου Παύλε. Γεια σου Παύλε. Αυτό. Κυριακή.
Ματς. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ζουμουσού. Καλώς το παιδί. Καλώς το Μένιο. Καλώς τον. Πάμε. Ζουμουσού με τον Κωστή, γιατί έχουμε και Ιβάν μαζί. Να κάνω μία πεντάδα. Έχεις χρόνο, θέλεις να κάνω να δούμε ποιοι είναι οι άλλοι ή όχι. Έλα, περίμενε, κάτσε να δούμε. Ναι. Μπορώ να πω εγώ ναι. Όχι. Καλημέρα. Καλημέρα, γιαγιά. Τέλεια, καλημέρα. Περίμενε, γιαγιά, περίμενε. Ναι, καλημέρα. Μ' ακούτε? Ναι. Γεια σου, Κωστή. Τέλεια, περίμενε να δω. Ο τρίτος, τέταρτος, ναι, γεια σας. Ξάδερφε, καλημέρα. Τέλεια, τέταρτος, πέμπτος, ναι. Καλημέρα. Τέλειος. Περιμένετε. Έρχομαι τώρα. Έρχομαι. Έλα. Το ματσαλάκι είναι μέσα. Πάμε. Γιατί περιμένει ο κόσμος. Έλα, Μένιο. Το Παύλο, γιατί τον αφήσω έξω από την πεντάδα. Βγήκε ο Παύλος. Λοιπόν, μπήκε άλλος. Έλα. Παύλε μου, σωστά είπες. Αφήστε την ομάδα και βγάλετε το σχασμό, ρε, επιτέλους. Λοιπόν, μήπως σταμάτησε ο πόλεμος από την Αθήνα για την ομάδα μας. Μένετε. Μας έδωσε η Νόβα πόσα, 8 εκατομμύρια. Μένετε ο πόλεμος. Πόσα μας έδινε πέρυσι ο τηλεοπτικός σταθμός των Αθηνών? Το παζάρευε καμιά 3,5-4 εκατομμύρια, είχε γίνει χαμός. Προσβλητική. Ήταν στο, βέβαια στο, ναι, άλλη ιδιοκτησία πέρυσι. Στον αίτητο του προαθλήματος έδιναν. Γιατί δεν βρίζουμε αυτούς τους άθλους και κάτω και ασχολούμαστε με την ομάδα? Μένιο, επειδή θέλω... Μένιο, όχι, είναι σημαντικό για να μην αφήνουμε λάθη να σέρνονται. Άλλοι η Νόβα η περσινή, άλλοι ήταν οι ιδιοκτήτες, άλλοι είναι αυτοί τώρα. Αυτοί που ήρθαν, κατάλαβαν... Το ξεβράκωμά τους... Ναι, το κατάλαβαν ότι πόσο λάθος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτησία. Έτσι. Και ήρθανε με τα Είναι όμως η κατάσταση που οδήγησε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις με το ΠΑΟΚ TV και σωστό, με τα οποία σωστό. Μόνο κριτική ξέρουμε να κάνουμε. Αυτό μένει. Είπαμε μείον 11 βαθμούς πέρυσι το δικαστήριο. Η συμμορία του Πειραιά μείον 11 βαθμούς, λέει. Αλώνιζε. Και έχουμε την απέτηση να αγωνιστούμε επίσης όρις. Εν πάση περιπτώσει... Και δεν θα σταματήσω να το λέω, Μένιο, συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Αυτός που... πήρε την απόφαση εν ώρα αγώνα με το Βόλο, ημέρα Δευτέρα, ενώ πάντοτε η ΕΕΑ ανακοίνωνε Πέμπτες, για πρώτη φορά στα χρονικά να το ανακοινώσει Δευτέρα, είναι εγκληματίας. Ήθελε θύμα να το καταλαβαίνεις. Το λέω με πάσα γνώση της κουβέντας μου. Έτσι, ήθελε πραγματικά να έχουμε θύματα Δευτέρα, να ανακοινώνει εν ώρα αγώνα ότι ο ΠΑΟΚ πέφτει στη Β' Εθνική. Ούτε να το πω δεν μπορώ. Τιμωρήθηκε, Κωστή μου, αυτό το υποκείμενο? Όχι φυσικά. Όχι. Όχι φυσικά. Λοιπόν, εκείνο που μένει από τη συνέντευξη τη χθεσινή. Όποιος είναι ΠΑΟΚ και αγαπάει τον ΠΑΟΚ, είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Γιατί η ομάδα είναι στο ευρωπαϊκό κύπελο και παίζουν και οι μικροί μας μέσα. Μην το ξεπερνάτε έτσι. Βέβαια. Και προσέξτε με σημαντική λίγο, θα κλείνουμε αυτό, Κωστή, ναι. Γιατί περιμένουν και άλλοι φίλοι. Όποιος φεύγει από τον ΠΑΟΚ με μεταγραφή, οφείλει να αποδείξει στον εαυτό του και σε εμάς ότι δεν έπαιζε χαριστικά και να μην έχει την κατάληξη του Κάτσε που πήγε και διώχθηκε από Ρουμανία, από που αλλού ήταν. Κλείνουμε αυτό. Είμαι πολύ πικρός κάποιες στιγμές, πολύ σκληρός. Φιλιά, αλλά μ' αρέσει να γεια σου, Μένιο. Τα σίγα σίγα. Καλημέρα. Γεια, πάμε. Ναι, καλημέρα. Έλα, γιαγιά. Έλα, πουλάτσι μου. Πού είσαι? Το δάχτυλο, γιατί το σήκωσες? Γιατί, τι έγινε? Το δαχτυλάκι το είδες που έκανα στη διαφήμιση στο Βερολίνο? Γιατί το σήκωσες? Δεν είμαι αυτή, να ξέρεις. Είμαι πιο όμορφη. Αυτή είναι πολύ ζαρωμένη. Πολύ, όντως πολύ ζαρωμένη ήταν. Ένα ελαφρύ το χώμα. Ο Γιώργος, βέβαια. Σπουδαίος. Τον είχα γνωριζόμασταν είχαμε μία γνωριμία. Να φανταστείτε, επί μία εξαετία, ίσως και εφταετία, οι κόρες μου παραθερίζανε και δεν με έπαιρνε ούτε μία δραχμή. Στη κατασκήνωσή του. Ναι, ναι. Κατασκήνωσή του, ναι, ναι. Δεν θα πω τίποτα. Πολύ, πολύ αγαπητός, ναι. Πάρα πολύ. Σε πολύ κόσμο. Και πάρα πολύ, ναι. Καλός άνθρωπος. Κύριος. Κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Κύριος. Και ΠΑΟΚτής αγνός. Αγνός. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω σήμερα για ποδόσφαιρο. Θα έπαιρνε η προηγούμενη μετέπειτα.
Το θέμα αυτό είναι το ελεκτουργικό, το οποίο όσο προχωράει γίνεται και πιο επικίνδυνο. Και απευθύνομαι εκεί στα κανάλια, καταρχήν. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχετε κάνει, κύριοι μου, για να προβάλλετε καθημερινά αυτά τα σύριαλ. Μπορεί εκείνη τη στιγμή την ώρα να κατέβετε σε μία απεργία, στάση εργασίας, να μην προβάλλετε και να συνεχίσετε όσο μπορείτε. Για τα τουρκικά λες ή για τα reality? Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλά, η τηλεόραση έχει πιάσει πάτο, νομίζω ότι ξύσαμε τον πάτο φέτος. Ναι, Κώστα μου, ξύσαμε τον πάτο, δηλαδή πραγματικά. Σταματήστε, εκείνη την κάντε μία στάση εργασίας. Τι στάση εργασίας, τέλος πάντων. Δεν φταίνε ούτε οι κάμεραμεν, ούτε τα παιδιά που είναι στις κονσόλες, το καταλαβαίνεις. Μπορούν και να πούνε κάμεραμεν, σταματάμε, δεν εργάζομαι αυτή τη στιγμή, κύριε. Ας έρθει ο Αλαφούζος, ας έρθει ο Χοντρός, ας έρθει ο Λιγνός και να τα προβάλλουν και να τα βάλουν μόνοι τους. Απευθύνουμε τώρα προς τον κόσμο, το δικό μας. Το δικό μας. Σαμποτάρετε το κάθε τουρκικό προϊόν. Ό,τι υπάρχει στις λαϊκές τσάντες, μπλουζάκια με τουρκική που λέει ραφή Τουρκία, μην το παίρνετε, ρε παιδιά. Ναι. Μην ψωνίζετε τα σούπερ μάρκετ, λεμόνια, ελιές, καρύδια, αμύγδαλα. Τουρκικά. Δεν έχουμε δικά μας. Εσύ δεν μου λες ερώτηση τώρα. Εσύ τι περιμένεις, ότι στο σούπερ μάρκετ θα γράφει λεμόνι Τουρκίας? Αποκλείεται. Ούτε στη ραφή θα γράφει τουρκικό. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Είναι νόμος διεθνής. Καλά. Ψάξε εσύ, βρες αν είναι από την Τουρκία ή από την Ισλανδία ή αν είναι. Τέλος πάντων. Επειδή τα ξέρω αυτά. Όχι, το ξέρω αυτό που λες. Κανονικά έτσι πρέπει, αλλά. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και αν δεις ότι δεν υπάρχει, το παίρνω, κύριε. Έγινε, Γιώργο μου. Είναι γεμάτο τουρκικά προϊόντα. Σε ευχαριστώ, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, έλα, καλημέρα. Έλα. Το πιπέρι είμαι. Το πιπέρι του μπερί. Ακριβώς. Είσαι μπασκετικός. Είσαι μπασκετικός. Ναι. Έχω πολύ καιρό να... Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα, γιατί εδώ και καιρό με βασανίζει, αλλά τώρα βρήκα ευκαιρία και σε πήρα. Ναι. Σχετικά με το γήπεδο. Ναι. Θα πω κάτι το οποίο θα βάλει πολλούς σε σκέψεις. Ναι. Πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει η ομάδα μέχρι το 2026 να είναι μέσα στο καινούριο της γήπεδο. Τότε έτσι. Είναι σημαδιακή η ημερομηνία και πιστεύω έτσι θα γίνει. Ακριβώς. Yeah. Απλά εγώ πιστεύω ότι όσο είναι η νέα Μαρινακοκρατία στην κυβέρνηση και ο Χοντρός στα πράγματα, μπορούν να μας ρίξουν σε μια παγίδα, όπως ρίξανε τη Χάρτινη επί Τροχανά, να γκρεμίσεις το κήπεδο για να το κάνεις και μετά να σε πούνε να ήταν αυτό. Γιατί εμένα, φίλε, όλα αυτά τα εύκολα του στυλ, πήραμε έγκριση χωρίς ενστάσεις, πήραμε έγκριση το ένα, πήραμε έγκριση το άλλο. Και δεν υπάρχει, δεν κουνιέται φύλλο, δηλαδή όλα γίνονται ξαφνικά τόσο εύκολα. Αυτή η ευκολία που γίνονται όλα αυτά εδώ. Να σου απαντήσω. Κάτι μου βρωμάει. Θες να σου πω, πιπέρι, άκου, θα σου πω ένα πράγμα. Θα σου πω τι ξέρω και τι διαισθάνομαι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ξέρω σημαίνει ότι έχω γνώση ενός θέματος. Τι ξέρω λοιπόν? Ξέρω ότι αποκλείεται, αν υπάρχει έστω και ένα 1%. Να γίνει ό,τι έγινε με το Γρανίτσα τότε, δηλαδή να υπάρχει ένα ενδεχόμενο για τέτοια κατάληξη. Δεν πρόκειται, όχι μπουλντόζα να γκρεμίσει, ούτε σοβάς να φύγει από τα ιερά τείχη της Τούμπας. Αυτό το γνωρίζω, μπορώ να το πω με πάσα βεβαιότητα. Δεν πρόκειται έστω και ένας, αν υπάρχει παραμικρή υπόνοια. Αυτό είναι το ένα, είναι γνώση. Διέστηση. Η διέστηση μου λέει το εξής. Μόνο να αναβάλουν μπορούν. Να ακυρώσουν δεν μπορούν. Ήδη το πολύ εύκολα. Το πολύ εύκολα που λες δεν ισχύει. Δηλαδή για μια αναθεματισμένη τσίφρα για το Καφτατζόγλιο σέρνεται 3 χρόνια. Τι εύκολα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει εύκολο. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να σε ξεσπιτώσουν για αρκετό καιρό. Γιατί να σου πω κάτι, φίλε. Όταν με το έτσι θέλω, έτσι θελικά, μια συμμορία
ήθελε να σε πετάξει από το πρωτάθλημα, ναι, λέγοντας ότι έχεις πολυδιοκτησία, τη στιγμή, ναι, που οι ίδιοι τους με τον Πανιόνι έχουν γίνει ρόμπα και με τον Άρη έχουν γίνει ρόμπα. Εδώ πήγαν και πήρανε παίχτη από εκεί τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, ακριβώς, πήγαν και πήραν από αυτοί που έριξαν, πήραν παίχτη. Λοιπόν, σου κουνάνε το δάχτυλο. Και να σου πω και κάτι άλλο, φίλε. Ναι. Όταν όλος ο ποινικός κώδικας, γιατί αν κάτσω και μετρήσω, θα πω περιπτώσεις. Ατελείω, πότ πουρί, πότ πουρί. Πρώτον, βόμβα στο φούρνο του Κωνσταντινέα. Δεύτερον, κάψιμο το σπίτι του Μπίκα. Τρίτον, ξυλοφόρτωμα στο Τζίλο και σε έναν άλλο, το Ζωγράφο, δεν θυμάμαι σε ποιον άλλο διαιτητή. Ναι, δεν λέμε ότι το έκαναν αυτοί, το καταλαβαίνεις, έτσι. Απλά τι, ναι, διάφορα που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Ναι, ρε φίλα, ναι, ναι, να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι. Το Τζίλο αυτή που το ξυλοφόρτωσαν, ναι, ναι, σου... από αυτούς ήταν στη φρουρά του Μαρινάκη. Σωστό. Δεν αντιλέγω. Απλά καταλαβαίνεις ότι για να πούμε το έκαναν αυτοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο δημόσιο λόγο, πρέπει να φυλαγόμαστε. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν δικάζουμε. Εγώ είμαι προσεκτικός. Εγώ, ναι, ναι, είμαι προσεκτικός. Όταν καλά κάνεις και το λες, αιωρούνται τόσα πράγματα. Ναι. Ο μισός ποινικός κώδικας. Ακριβώς. Και δεν τον αγγίζει κανείς γιατί είναι χορηγός του κόμματος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και απ' την άλλη εσένα, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα, θέλανε με το έτσι θέλω, ναι, με το έτσι, ναι, θέλω, ναι, να σε ρίξω. Ναι. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό με κάνει και φοβάμαι για την Τούμπα. Έχω συγνώσει οι φύλακες του συλλόγου, έχουν συγνώσει. Η περσινή χρονιά είναι άκρος διδακτική, αδερφέ μου. Άκρος διδακτική. Για... Πρόσεξε, αυτό, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό. Για όλους μας δεν υπάρχει καμία, ακριβώς, χαλαρότητα, δεν συγχωρείται καμία αθωότητα, καμία, ας πούμε, οκνηρία, καμία παθητική στάση. Δεν συγχωρείται. Το περσινό θεωρώ ότι ήταν διδακτικό για όλους, το πώς κινούνται αυτοί. Με τι υποχθόνιο, με τι μιερό, με τι συχαμερό τρόπο. Και όχι μόνο για τους παοκτσίδες, πρέπει να γίνει για όλους, δίδαγμα, για όλους τους φιλάθλους. Για όλους. Γιατί αυτοί να δει. Απλά σε πειράζουν όταν τους ενοχλήσεις. Όταν ήμασταν τρίτο-τέταρτη, με χτυπούσα στην πλάτη και ήμουνα ο συμπαθής κομπάρσος. Τώρα που όχι απλά τώρα έγινα δυνατός, που, τώρα που διεκδίκησα και κατέκτησα και βλέπουν τι έρχεται. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι μια φωτοβολίδα, έτσι. Δεν ήταν μια φωτοβολίδα αυτό. Ναι. Αυτό. Τόπο Καραπαπάς κάπου μίλησε προχθές κάτω, είπε ο Καραπαπάς. Να δούμε, λέει, πότε θα φύγει ο Σαββίδης. Ξυπνούν, κοιμούνται με αυτό τον καημό. Πότε θα φύγει ο Πόντιος, αδερφέ. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Έτσι. Δεν θα τους κάνει τη χάρη. Και ένα τελευταίο, φίλε, να το παίζει αδικημένος και ο Μαρινάκης. Όχι, ρε φίλε, πάει πολύ. Σε παρακαλώ. Είπε ότι είναι με αδικημένος. Ο Νέρονας μοιράει για πυρασφάλεια. Άντε. Φιλιά. Γεια. Τρελαθούμε τελείως. Ναι, γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένω. Καλό στο παιδί. Καλησπέρα, την καλή βραδιά. Κάτρεπε. Έλα. Μιλάει ο Παύλος. Και σε παίρνω τηλέφωνο να σε κράξω. Ναι. Γιατί δεν βγάζεις παράθυρα. Ναι. Και αμέσως μετά μπήκε και βγάζεις παράθυρα. Και τώρα έχω άλλους τέσσερις. Άλλους τέσσερις. Μ' αρέσει, παιδιά, ψοφάω που το κάνουμε αυτό. Σαν να είμαστε ένα τραπέζι ή σαν να είμαστε, να πούμε, στα τσιμέντα της Τούμπας και είμαστε πέντε μαζί. Δεν μιλάμε, δεν κάνουμε εκπομπή, ρε φίλε, με τους πέντε. Θα γίνει και αυτό, βρε. Θα γίνει και αυτό κανονικά. Θα σας αφήσω μεταξύ σας και όταν διαπιστώσω ότι έχω φύγει θα είναι κανένα μισάωρο. Θα πίνω καφέ να μου, θα βλέπω τη θάλασσα, να ξέρεις. Κάποιος πρέπει να μας συντονίζει. Δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει. Μας συντονίζει η καψούρα για τα 4 γράμματα, φίλε. Θα τα βρει την άκρη. Για πες, λοιπόν. Λοιπόν, ξα, ο Μένιος τα είπε όλα. Όποιος είναι παοξής, σέβεται την συνέντευξη, να ξέρουμε όλοι ότι σε μια συνέντευξη τέτοιου τύπου που δεν γίνεται συχνά σε ομάδες. Δεν γίνεται. Δεν το έκανε ούτε η ΑΕΧ το έκανε, ούτε ο Βάζελος το έκανε, ούτε ο Γαύρος το έκανε. Μόνο εμείς εδώ, έτσι. Εμείς το κάνουμε μόνο αυτό. Αλλά τα ενίκω μη ενδύμω. Κάποια πράγματα θα τα πω. Τώρα, ναι, τώρα αναφέρεις κάποιες ομάδες οι οποίες εγώ συγκρίνω ομάδες της Ευρώπης. Ναι, δηλαδή α, το κάνει, ναι, η Μπάγερ κάποια στιγμή όταν έχει πολλά προβλήματα. Ναι. Τέλος πάντων, η πλάκα είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε ότι δεν λέγονται όλα σε μια ομάδα, παιδιά. Φυσικά. Φυσικά. Δεν είναι reality. Εντάξει, κάποιες απαντήσεις είναι παραπάνω ίσως να τις θέλαμε, έτσι, από περιέργεια, από ενδιαφέρον, αλλά εφόσον αποφασίζει ο τεχνικός διευθυντής ότι μέχρι εκεί θα πω,
το σεβόμαστε και περιμένουμε να δούμε στην πράξη τα έργα του που τα έχουμε δει ήδη αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι ήρθε χθες και έχει πει μονολόγια, έκανε και πράγματα αυτός. Να δούμε πώς θα πάει συνέχεια, έτσι. Το βασικό, ξέρεις ποιο είναι, ότι ακόμα αυτός δεν ξέρει πόσο μεγάλο μέγεθος είμαστε Μάο-Μάο, για να πει και πράγματα. Ναι. Κοίταξε, κάτι έχει καταλάβει. Μην ξεχνάς ότι είναι λίγο καιρό εδώ είναι. Αρκετά εμένα μου φάνηκε σε όλα διαβασμένος. Δηλαδή, μου φάνηκε ότι πάρα πολλά πράγματα έχει μάθει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι. Βέβαια, το βασικό, να δει την Τούμπα να βράζει και να γεμίσει η φλέβα του με ΠΑΟΚ και να πάρει και αυτός δύναμη. Γιατί θα δύναμη, το καταλάβει. Να σου πω κάτι. Είναι ένα μεγάλο μείον αυτό. Και ο πιο ψυχρός και ο πιο παγερός, μπαίνοντας στην Τούμπα μέσα, ποτίζεται, φίλε, με τρέλα. Και τον βοηθάει και στη δουλειά του. Δεν το έχει. Το έχει δει σε βιντεάκια, το έχει δει στα ντοκιμαντέρ, το έχει δει αλλού. Διαζώσεις να μπει και να ποτίσει το όλο του το μέσα του με ιαχή, με σύνθημα, με τρέλα, με πάθος, δεν το έχει ζήσει. Και είναι μείον. Ένα τελευταίο, Κωστή, ένα τελευταίο. Να σταματήσουμε να λέμε για αυτόν τον Βιερίνη. Τελειώσαμε. Ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε άλλο. Απλά... Να μιλάμε τέλος πάντων. Ξάδερφε, όχι ότι δεν το θέλουμε. Ναι. Είναι χθες, εγώ έβαλα τελεία στο θέμα. Χθες όμως άνοιξε πόρτα πάλι και πήγε τον Μπαλάκη εκεί ότι εμείς τον θέλουμε, εμείς του κάναμε πρόταση, τον περιμένουμε, γι' αυτό δεν αποχαιρετήσαμε. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Έτσι, μέχρι 23, που, μέχρι 23 που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, έτσι θα είναι το θέμα ανοιχτό. Καλός ή κακός. Μην περιμένουμε όμως, μην περιμένουμε το Βιερίνια όπως ήταν ο Βιερίνια. Δύο μήνες είναι από όλα την ομάδα. Καλά, δεν συζητάμε αγωνιστικά στην παρούσα φάση. Άλλα θέματα είναι. Με την θέλουμε το Βιερίνια, το θέλουμε υγιής στο μυαλό, στην ψυχολογία, τουλάχιστον τον πρώτο μήνα. Απλά η είδηση που δόθηκε χθες είναι ότι ο πρόεδρος μίλησε με το Βιερίνια πριν λίγες μέρες. Έτσι. Καλημέρα, Ξά. Φιλιά, σε χαιρετώ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Καλό στο Θοδωρή. Καλά, αυτό δεν ξανάγινε. Έλα, Θοδωρή. Δεν ξανάγινε. Πεντάδα. 58 λεπτά. 58? Ναι, δεν κλείσαμε ώρα. Όχι, ρε φίλε. Ούτε ώρα. Δεν κλείσαμε ώρα. Ακούσε εκπομπή, έτσι δεν παίζει ντυρι-ντυρι. Πάντα, πάντα. Α, εντάξει, πάντα. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Λοιπόν, έχω έτοιμη ομάδα ακροατών του Λίμπερο 107,4. Κρούσεις, ναι. Για δράση. Για δράση. Ναι. Τι εννοώ. Ναι. Εγώ σαν νεότερος και ο κύριος Γιώργος σαν πιο παλιός θα αναλάβουμε να πηγαίνουμε το Θανασάκι στο παιδικό και να το φέρουμε πίσω. Ο συντριβανής ο Παύλος λόγω του μαγαζιού που είχε θα αναλάβει σύντηση. Και ο 533 θα αναλάβει την μεταφορά πηγαίνοντας στο σταθμό. Αλλά μεσημεριανή εκπομπή θα ξανακάνεις, ρε. Δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο να βρούμε. Μα πάω, παίρνω το παιδί τώρα από το σχολείο, την Εκταρία, 2 η ώρα και με βλέπουν εκεί ακροατές που δεν έχουν. Τι έγινε, λέει, δεν έχεις. Λέω, παιδιά, τελείωσα το μεσημέρι. Γι' αυτό είμαι εδώ, να πάρω το παιδί. Τι να κάνω. Όχι. Αυτά σταματάνε. Και εμένα μου λείπει, να ξέρετε. Δεν κάνω αγκαρία, δεν κάνω. Άμα είναι να κάνω, δεν κάνω αγκαρία. Και εμένα μου λείπει. Όμως, τι να κάνουμε. Υπάρχουν προτεραιότητες και. Αυτά. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ο Ρέμπε χθες έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, χωρίς να είναι πάρα πολύ, χωρίς να επεκταθεί πάρα πολύ και να δώσει λεπτομέρειες, απάντησε σε όλα, σε όλα. 2 ώρες και 1 τέταρτο, ναι. 2 ώρες και 1 τέταρτο. Αν κάποιοι έχουν βγει τώρα και λένε ότι βγήκε ένας, ας πούμε, και λέει ο Ρέμπε ψάχνει για προπονητή. Αυτό κατά ποιος, αλλά αυτός που το λέει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, μήπως άκουσε, φίλε Μικη Μάου. Μήπως είδε Πέπα το γουρουνάκι. Είναι τόσο γελίο. Τι να πω, ρε γαμότο. Τι να πω. Εγώ προσωπικά θα αναπώ ούτε το όνομά του. Τι να πω. Αναπώ όλα αυτά που είπε ο Ρέμπε. Τι να πω, ρε γαμότο. Δηλαδή, ποιο μπετόναρμε, αυτό καταλάβατε, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι συμπέρα. Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ μετά τη χθεσινή συνέντευξη το ήξερα ότι έχουν ταυτιστεί και ότι είναι ο ένας για τον άλλον Ταλιμπάν. Μετά και τη χθεσινή συνέντευξη, ξέρετε, μπετόναρμε. Μπετόν αρμέ, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά έχουν βρει κοινό κώδικα τέλειο. Άριστη σχέση. Είναι, στήριξη μέχρι τέλους. Είναι δύο νέοι άνθρωποι. Ναι. Είναι δύο νέοι άνθρωποι με καινούργιες ιδέες, με φρέσκες ιδέες. Που εντάξει, θα είναι τώρα λίγο δύσκολο να μην χωνεύει ο ένας τον άλλον. Τώρα θα μου πεις ο ένας, θα περίμενε ο ένας ότι είναι Γερμανός, ότι είναι αχώνευτος. Σημασία έχει. Ότι είναι αλλιώς. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι να πει. Δεν μου λες. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Αντιστρέφω το ερώτημα. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Πρόσφατα δεν έχουμε δύο.
Πες, αυτή την πόλη φιλαράκι έχουμε το προνόμιο, τα ισοπεδώνουμε όλα. Όλα. Λοιπόν, μακριά από τον ΠΑΟΚ. Όποιος θέλει να μιλήσει, να πει μια καλή κουβέντα, να κάνει ένα σχόλιο, να δώσει την κριτική του, ναι. Αλλά όχι ισοπαίδωση και όχι, όχι πώς το λένε, γκρέμισμα τα πάντα. Μακριά από τον ΠΑΟΚ. Θα μείνετε μακριά, κύριε. Κριτική, βεβαίως, και εδώ, στο δίωρο, εδώ που μπορώ εγώ να κάνω κουμάντο, στο δίωρο μου. Έτσι. Κριτική όσο σκληρή θέλετε. Για το εξάρι, για τον προπονητή. Όχι ισοπαίδωση, όχι συκοφαντία, όχι ψέματα, όχι λιδωρία, όχι διαπόμπευση, όχι εξευτελισμό. Δεν το επιτρέπω εγώ, πώς το λένε, ρε παιδί μου, δεν θα αφήσω. Έτσι. Ποιος το επιτρέπει? Αλλιώς, κριτική όσο θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε από κριτική. Ό,τι θέλετε. Φτάνει για αυτό. Αλλά νερό στο μήλο του γάβρου, στο μήλο συγκεκριμένων site. Για αποκαθήλωση, για να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, για το χύψη θέμα με ψεύδι, με συκοφαντίες, με ψεύτικα πράγματα, ούτε καν, ούτε κατά διάνοια. Ούτε. Λάδα και ένα τελευταίο. Όταν σε αυτή την πόλη υπάρχει δημοσιογράφος που βγήκε και είπε ότι η μάνα του Φύσα πανηγυρίζει για τα λεφτά που πήρε, άστο, φίλε. Τι περιμένεις άστο, από εκεί και πέρα. Φίλε, δεν μπορώ. Άστο. Δεν μπορώ. Άστο. Άστο. Δεν θέλω να πω τίποτα. Άστο. Ούτε κουβέντα να αφιερώσω. Ούτε κουβέντα. Σε χαίρετε. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Και τέλος, να πάμε σε διάλειμμα. Έλα, τα γόρι μου. Έλα, Θοδωρή. Στο καπάκι και άλλο, Θοδωρή. Έλα, σε ακούω. Καταρχάς, όντως, να ομολογήσω ότι τέτοιες συνεδρίες δεν είναι εύκολες να δοθούν, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σωστό. Και δεν το κάνουν και όλοι, δηλαδή. Ναι. Θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, μας είχε ανεβάσει και πολύ τις προσδοκίες και ο Γιώργης. Πολύ σωστό και αυτό. Σωστό. Ναι, η αλήθεια είναι όμως, εδώ να τα λέμε, ότι δεν βουλώσαν τα στόματα. Όχι. Γιατί νομίζω ότι τα καυτά ερωτήματα, ιδίως από τη μεριά των οργανωμένων, ήταν ξεκάθαρα. Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η διαχείριση στο Μάτο, στο Μίσεσβαρ, με τον Άκπομ, στον Τσούμπα. Δεν μπήκε. Το timing, δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Okay. Ναι. Δηλαδή, για να λέμε τότε στραβού το δίκαιο, εντάξει, αυτή τη συνέντευξη θα μπορούσα να τη δώσω και εγώ, παιδιά, και όχι δυο. Μου επιτρέπεις κάτι, Θοδωρή? Επίτρεψέ μου λίγο. Το θα κλείσουν στόματα δεν αφορούσαν στους οπαδούς, θέλω να σου πω. Πού αφορούσαν? Όχι, τελικά, όχι. Δεν αφορούσαν. Μας μπερδεύει και ο Γιώργης, δηλαδή. Δεν αφορούσαν. Πάντοτε με σεβασμό μιλάει για τον κόσμο. Δεν είμαι εκεί, για να το ξέρω. Αφορούσε σε αυτούς που διασπείρουν ψέματα και συκοφαντούν. Αφορούσε συγκεκριμένους ανθρώπους, όχι τις απορίες που έχει ο κόσμος. Να το ξέρεις. Χαίρομαι, να το ξέρεις. Χαίρομαι, Κώστα, που το έτσι διευθυμίζεις. Μα αλίμονο, τι. Θα σου πω γιατί. Γιατί οι περισσότεροι, λοιπόν, έχουν μια μύγα και συνέχεια γυρνάνε όλα τα θέματα γύρω από το Βιερίνια. Δηλαδή, νομίζαν ότι οι περισσότεροι ότι απαντάς στο Βιερίνια. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Υπήρξε συγκεκριμένο περιστατικό, για να το κάνουμε πιο λιανά, από συγκεκριμένους ανθρώπους, ότι ο πρόεδρος αρρώστησε βαριά, ανακοπές, φράγματα, αυτά κτλ. Λοιπόν, εκεί αφορούσε. Το θα βουλώσουν στόματα, τι, από εδώ και πέρα. Ναι, Θοδωρή μου, από εδώ και πέρα τι. Τι να απορώ γιατί το σιδέσαν άλλο. Όποιος από εδώ και πέρα θα διασπείρει ψεύτικες ειδήσεις και θα παίζει με την ιδιοσυγκρασία, με την ψυχολογία του κόσμου, με τα νεύρα του, με την ιστορία του συλλόγου, όπου θα έχει φίλε αγωγές. Αυτό είναι. Κωστά, το θα κλείσουν στόματα, αφορούσε αυτό. Δεν αφορούσε, νομίζω. Λέω πρόσεξε, διέστηση. Δεν λέω σιγουριά, δεν την έγραψα εγώ, ούτε είμαι εκεί. Συμφωνώ. Για να ξέρω. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Η μεγάλη τιμωρία είναι άλλη, Κωνσταντίνε. Δεν είναι να κινηθείς μόνο νομικά, είναι η δική μας η δύναμη. Λοιπόν, παιδιά, απλά απαξιώστε. Μη βάζετε αυτό να τον ακούτε. Είναι απλά παιδιά, τα πράγματα. Έτσι απλά είναι. Όπως είναι στην τηλεόραση. Είναι η θεωρία, Θοδωρή, της Κορδαλιάς, η δική μου, που λέει δεν μπορεί να απεχθάνεσαι τη Κορδαλιά. Να πηγαίνεις, εγώ την απεχθάνω, ρε παιδί, δεν θέλω. Έτσι, να πηγαίνω στο εστιατόριο να λέω, φέρε μου μια σκορδαλιά, να τη βάζω μπροστά μου και να λέω, πώς μυρίζει και γιατί είναι έτσι. Και άμα δεν τη γουστάρεις, δεν την επιλέγεις. Και το λέω, και πρόσεξε, δεν το λέω για κανέναν άλλον, το λέω για τη δική μου εκπομπή. Άμα δεν με γουστάρεις, πάτα το κουμπάκι και άκου κάτι άλλο, έχεις την επιλογή. Δεν είναι αέρας να τον αναπνέεις. Δεν είναι οξυγόνο που ντε και καλά θα το αναπνεύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός που απ' τη μία κράζει, καταλαβαίνει ότι ο άλλος έχει εμπάθεια, έχει πρόγραμμα, είναι εντεταλμένος να κάνει κάτι, έτσι, και τον επιλέγεις, ότι γίνεσαι φίλε σύμμαχος. Ότι του δίνεις, εσύ αβάντα του κάνεις. Απλά πράγματα. Και δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου, επειδή μου έρχονται μηνύματα, και αυτόν, αλλά και γενικότερα. Δεν είναι ένα μόνο, έτσι, είναι γενικότερα. Εγώ έχω.
Εντάξει, λοιπόν, okay. Κωνσταντίνε, και ένα τελευταίο λοιπόν για τον Βιερίνια, γιατί ξέρω πόσο λατρεία τον έχω. Εντάξει, εντάξει, δεν περίμενα και χθες να ακούσω κάτι παραπάνω. Προφανώς περίμενα θα εστιάσουμε στο κομμάτι το οικονομικό. Το μόνο ευτυχές για μένα σαν πληροφορία από όλο αυτό το δυομισάωρο ήταν πραγματικά το ότι ο Ιβάν πήρε τηλέφωνο τον Βιερίνια. Απ' την άλλη, αν είμαστε δίκαιοι και θέλουμε να λέμε ότι παιδιά δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω τον Μπάουκ, απ' την άλλη πρέπει να αντίστοιχα να λέμε δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω και τον Βιερίνια. Και ο Αντρέ, νομίζω ιδίως στην ανακοίνωσή του, εστιάζει σε ένα κομματάκι που λέει «Εγώ θέλω να παίζω ακόμα ποδόσφαιρο». Ναι, δεν το έκαναν πρόταση να μείνει για τεχνικός διευθυντής ή για γενικός αρχηγός. Η πρόταση αφορά το ποδοσφαιρό κομμάτι. Παίκτης με παίκτης έχει μεγάλη διαφορά. Εάν ο ΠΑΟΚ, αν ο προπονητής δεν σε λογίζει, και εδώ που τα λέμε, έγινε επίμονη ερώτηση στο αν είναι σύμφωνος ο προπονητής. Ναι, ναι. Εκεί λίγο αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τον προπονητή όμως. Ναι, ναι, δεν μπορούσε να δώσει αυτός απάντηση. Εκεί όμως η ερώτηση, όχι δεν είναι μόνο τον προπονητή, είναι τον προπονητή. Ό,τι αφορά τον προπονητή, να ξέρεις, θα πρέπει να το γνωρίζει ο τεχνικός διευθυντής. Δεν μπορεί να λέει ο Ρέμπε, εγώ δεν ξέρω αν το λογίζει, ας πούμε, το συγκεκριμένο παίκτη ο προπονητής, αλλά τον κάνω πρόταση. Ναι. Δεν κολλάει, δεν υπάρχει λογική. Εγώ πιστεύω, μετά από το χθεσινό, ότι έπρεπε να είναι ήδη εδώ ο Άντρε. Η κουβέντα του Γιώργου Κούδα, του τεράστιου Γιώργου Κούδα, που είπε, εφόσον εδώ είναι το σπίτι σου, έλα με αυτά και αυτά και θα βρούμε τον τρόπο και χιλιαδιό. Έτσι απλά. Συμφωνήσω. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο Άντρε δεν θα πρέπει να έχει φύγει ποτέ, θα πρέπει να είναι εδώ και 2,5 μήνες εδώ πέρα. Και όντως, εδώ που το έχουμε φτάσει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γυρίσει πίσω. Για να, παρόλο που ξέρεις, το λατρεύω πολύ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έγινε, Θοδωρή. Σε χαιρετώ. Σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε τελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον. Έλα, Χρυσταρά. Μην καλείτε τώρα, παιδιά, να πάμε σε διάλειμμα, γιατί είναι ήδη και 11. Έλα, Χρυσταρά μου, σε ακούω. Κωστή μου, εντάχει λίγο μόνο για το θέμα που είπε ο φίλος για το γήπεδο. Ναι. Να πούμε ότι η τεράστια διαφορά σε σχέση με την περίπτωση ΣΑΕΚ είναι πρώτον ότι για να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία κατεδάφισης θα πρέπει να υπάρχει μια ολόκληρη σειρά πορεία, ας πούμε, μέσω με χαρτιά και τα λοιπά και να εκδοθεί μέχρι και προεδρικό διάταγμα. Όλα αυτά. Σε αντίθεση με την περίπτωση ΣΑΕΚ που τον γκρέμισαν χωρίς να υπάρχει τίποτα. Απλά με μια υπόσχεση στα λόγια. Στο φάκελο του 2004. Ναι. Και όχι, μπορεί να ήταν και όλο στο φάκελο του 2004, αλλά κάποιοι με έναν τρόπο εκπαραθύρωσαν εκείνο το γήπεδο και μπήκε τυχαία το Καραϊσκάκι. Όλος. Και έγινε τυχαία. Σε 1,5 χρόνο χωρίς ενστάσεις. Ναι. Τυχαία. Αλλά κάτι το οποίο δείχνει όχι απλά αργά, γρήγορα πάμε. Η πρώτη φορά που έγινε η παραχώρηση του εξωτερικού χώρου του γήπεδου έγινε 18 Σεπτεμβρίου. Επί κυβέρνηση Τσίπρα και αυτή τη στιγμή του 18 ναι. Και έχουμε 2020 Οκτώβριο, είναι 2 χρόνια ήδη. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Τα λεγόμενα των κυβερνώντων που λένε ότι τρέχουμε πάρα πολύ κτλ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα να βγει στο καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι, αλλά πάμε στα 3 χρόνια. Και επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, μίλησε η υπεύθυνη του γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη. Ναι. Και λέει ότι ελπίζουμε, ευελπιστούμε ο ΠΑΟΚ να μπει το γρήγορα, στο 2026 που συμπληρώνει τα 100 χρόνια. Ναι. Ενώ ξέρουμε ότι η διαδικασία κατασκευής του γηπέδου από όταν υπάρχει χρηματοδότηση και ξέρουμε ότι υπάρχει, είναι maximum 2 με 2,5 χρόνια. Ναι. Μέχρι το 2026 μεσολαβούν 6. Άρα τι μας λέει. Ότι κάποιοι έχουν σκοπό τα επόμενα 3 χρόνια να μας τα φάνε έτσι. Τα υπόλοιπα, όχι, μπορεί να μην είναι τα υπόλοιπα 3 χρόνια για να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά μάλλον θα καθυστερήσουν πάρα πολύ οι υπογειοποιήσεις, τα έργα γύρω το γήπεδο κτλ. Χρήστο όταν μου, δεν πιστεύω ούτε μισή κουβέντα από δάφτους. Και από αυτούς και από τους προηγούμενους. Επιτρέψτε μου, είναι προσωπικό. Θέλω, αυτό το πράγμα, Κωστή, θέλω να, δω πρώτα, να δω πρώτα και να μιλήσω με παρελθοντικό χρόνο, να το πάμε γραμματικά. Να πω, έγινε! Μου φαίνεται ότι δείχνει προθέσεις. Όταν σου λέω ότι κοίταξε να δεις, ευελπιστούμε να μπει το 2026. Ναι. Ενώ λες ότι άμα μου δώσεις τα χαρτιά το 2021. Τίποτα. Δύο χρονάκια. Αν ξεκινήσει το 2022-2024 ναι. Πρέπει να είναι τελειωμένος. Αυτό. Λοιπόν, για την συνέντευξη εντάχει. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα εχθές της συνέντευξης ήταν και η μετάφραση, Κωστή μου. Μου το έγραψαν πολύ. Ο αγαπητός ο Μανιάτογλου είναι εξαιρετικός γνώστης πορτογαλικής, αλλά στα αγγλικά επειδή τα καταλαβαίνουμε αρκετά, έκανε αρκετά λάθη και τα οποία μάλιστα κάποιος παρέλειψε να τα πει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει και ερμηνεία. Και για το θέμα του αμυντικού χαφ μίλησε ο Ρέμπε και είπε ότι ψάξαμε για να κάνουμε αυτό που ζήτησε ο προπονητής. Ναι. Αλλά επειδή δεν βρήκαμε αυτό στις συνθήκες στις οποίες το θέλαμε, γιατί λέει υπάρχουν και ιδιαίτεροι λόγοι και οικονομικοί κτλ.,
επιλέξαμε από το να πάρουμε ένα παίχτη για να πάρουμε, να μην πάρουμε αυτή τη στιγμή και να εμπιστευτούμε αυτούς που έχουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα να μιλήσει στα γερμανικά και να υπάρχει η μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά. Για να μην υπάρχει μπέρδεμα. Επίσης είπε πάρα πολλές φορές ότι μου έφεραν εδώ για να κάνω μια ομάδα βιώσιμη και μεταφράστηκε ότι να κάνω μια ομάδα στιβαρή. Εντελώς διαφορετικό δηλαδή το νόημα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πολύ σημαντικό ρόλο στην έννοια της βιωσιμότητας. Επίσης είπε ότι είμαστε μπετόν αρμέ, ουσιαστικά είπε οι δυο μας με τον Αμπέλ, παρά τις διαφωνίες που μπορεί να έχουμε κτλ. Δηλαδή είπε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν όλη την... Ναι. Ναι, ναι. Εγώ μέχρι lower φτάνω, αλλά κατάλαβα και εγώ κάποια πράγματα. Δεν έχουμε. Ο Αλέξανδρος είναι εξαιρετικός στα πορτογαλικά, αλλά εχθές υπήρξαν κάποια σημεία. Δεν είναι και εύκολο. Είναι άλλο το να κάθεσαι εσύ, ας πούμε, και να το ακούς. Ακριβώς, και άλλο να προσπαθείς να το μεταφράσεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Απλά λέω εγώ ότι φαντάζομαι, επειδή δεν είναι και η γλώσσα η οποία είναι σούπερ, ο άνθρωπος την κατέχεις τέλεια, βγήκε λίγο λάθος νόημα. Ναι. Τώρα για το αυτό που είπε ο Γιώργης, νομίζω ότι είναι φανερό. Ξέρουμε για ποιο δημοσιογράφο αναφέρονται και θα το καταλάβουν όλοι που θα ακούσουν την εκπομπή του στις 12 η ώρα που θα αναφέρεται επιθετικά. Γιατί έχει τη Μίγα, όπως είχε και χθες τη Μίγα. Και νομίζω ότι αυτό είπε και ο Κυριάκος όταν είπε ότι δεν θα κάνουμε ένα λάχανο συνομιλητή του ΠΑΟΚ. Αλλά ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ αυτά τύπου τα λάχανα, τα οποία κάποια στιγμή τα βάζει και στο payroll έμεσα του Προέδρου, για αρχή λόγους δεν ξέρουν αυτοί οι πιθούς. Να ξέρουν ότι πάντα, κατά καιρούς, αυτά τα λάχανα ξέρουν να επιβιώνουν. Κάποτε γκρεμίζανε με τον Γιάννη Γούμενο εν μέσω Τσίπουρο να βγαίνει σε ενευθυμία και να λέει «Πάμε Γιάννη μαζί να κάνουμε τη νέα Τούμπα». Ή λέγανε τον κύριο καπετάν Γιάννη Γιαννούλη, πώς το λέγανε. Τον Καμπάνη. Λέει, ναι, εσύ είναι κύριε Καμπάνη, ξέρω εγώ κτλ. Εσείς και καπετάνες και εμείς η Μούτση κτλ. Έγινε, Χριστάρα μου. Αυτά. Έγινε. Είναι γνωστή κοστιμό όλη στην πόλη. Άξι. Συνεχίζουμε να πάμε όλοι τώρα πλέον, αφού. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα εγώ μετά από αυτή τη συνέντευξη κοστίμου, οι περισσότεροι αυτά που περίμεναν να ακούσουν δεν τα άκουσαν, γιατί απλά όλοι θέλαν να ακούσουν αυτό που θέλουν στο μυαλό τους. Αυτό που είχε πει ο Κάραγιαν. Ναι. Ο καθένας έχει τις δικές του προσδοκίες. Να συνεχίσει η ομάδα και να πετύχει αυτό που φτιάχτηκε, να κάνει ένα διπλό στο ΆΚΑ σε πρώτη φάση. Ελλάδα και Ευρώπη. Διπλό εκεί. Σε χαιρετώ. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου Χριστάρα μου. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Να υπενθυμίσω ότι στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, σε έναν υπέροχο χώρο, πολύ προσεγμένο και υπαίθριο για εσάς που είστε καπνιστές, παίζετε με σύνεση πάντα, με μέτρο. Σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Στην πόλη μας, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Για τους νέους που θα κάνουν εγγραφή, με πολλά μπόνους, με πλούσια δώρα και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, τα παιδιά εκεί που είναι και ακροατές μας. Και ελπίζω Γιάννη Κιώση, Μπετίνα και οι υπόλοιποι εκεί, Κωνσταντινίδης, ο Κώστας, να τελειώσουμε και με το Βραχνά και να ξανακάνουμε ματσάρες με τον ΠΑΟΚ. Φοβερά βράδια στο Βεργίνα, αλλά και να αρχίσουν να έρχονται και πάλι τα υπέροχα live. Έτσι, οι συναυλίες σε αυτόν τον πολύ προσεγμένο χώρο, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Θυμίζουμε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή πεντανόστιμα, εκλεκτά, εξαιρετικά, ζουμερά, καλοψημένα, μαγικά κρεατικά, πουθενά αλλού δεν θα τρέξουν έτσι τα σαλάκια σας. Ζαλίζεται ο εγκέφαλος. Όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας έχει πάρει ο Θιβετιανός μοναχός, πηγαίνει εκεί με το πορτοκαλί να πούμε το αυτό και μόλις μυρίζει την παντσέτα λέει τέλος. Φέρε μια πιατέλα, Δημήτρη! Με άπλατα τραπέζια δίπλα, με αποστάσεις, όλα όπως πρέπει. Πήρε και το δίπλα χώρο Δημήτρης και γι' αυτό ο κόσμος τον προτιμάει και το έχει κάνει στέκι εδώ και χρόνια. 705-750 τη λιβεριά. Και φυσικά καυσόξυλο, τώρα που δρόσησε, μόνο στο Φυτά, Όλεγας 206, ο γίγαντας Κωνσταντίνος Φυτάς, αλλού μην κοιτάς, ζηλεύει ο θρύλος και ο Πειραιάς. Εκεί και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνο και ήδη τζακιού και τα πάντα όλα, και το καλύτερο κούτσουρο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εκεί αποθηκευμένο από καιρό, και οξιά και βελανιδιά και τα πάντα. Να στείλω την αγάπη μου στον Γιάννη Κατουρτζίδη, Tenda Home, που θα ξαναμπεί στην παρέα μας με αντιενεμικές ζελατίνες, με ανεμοφράχτες, με up and down. Τώρα για εσάς που έχετε καταστήματα και ο κόσμος σας θελήσει να είναι έξω λόγω της πανδημίας, αυτός είναι ο κορυφαίος, Tenda Home, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
οικογένεια Κατουρτζίδη και δίπλα στην εκπομπή και θα πούμε και περισσότερο όταν θα έρθει η στιγμή. Εσείς μπείτε και στο Κατουρτζίδης στο site, στο tetahome.gr για να δείτε τι και πώς. Και στο κατάστημα που είναι ανεβαίνοντας για την Πολύχνη, εκεί θα δείτε την έκθεση που έχουν. Πάμε, πάμε σε εσάς να μιλήσετε, να μην περιμένετε άλλο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, Κουσί, καλημέρα. Τον, καλώς τον, Στελάρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, ρε φίλε. Έλα, αγοράκι. Καταρχήν, ναι, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Καλύβα. Βεβαίως. Έβαλε πλάτες, πλάτη σε πολύ δύσκολες εποχές για το Σύλλογο και με μία λέξη, φίλε, ήταν κύριος. Έτσι. Έτσι, έτσι. Σπουδαίος, σπουδαίος. Ναι. Σπουδαίος. Εργάτης με μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχή για το Σύλλογο. Σπουδαίος. Αγνός, άνθρωπος έντιμος, άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ, που στάθηκε δίπλα στην ομάδα σε πολύ δυσχερείς καιρούς και δύσκολους. Έτσι, έτσι, για να μην ξεχνάμε, φίλοι, γιατί αλλιώς δεν έχουμε μέλλον. Όχι. Κωστή, ναι, εμένα μ' άρεσε χθες η συνέντευξη, κάποια πράγματα θα πω που δεν είπαν οι άλλοι. Ο Ρέμπε δεν έριξε ευθύνες καταρχήν στο Μπρουκά του Χώτο, στον Πορτογάλο. Σωστό και αυτό, βεβαίως. Ανέλαβε τις ευθύνες. Ούτε αυτός είπε, έχει την βρήκα μια κατάσταση τραγική, ναι, με συμβόλαια, με αυτά. Όπως λέγανε οι άλλοι, παρέλαβα, ναι, καμένη γη και όχι, αυτά. Όχι, όχι. Πουθενά. Προς τιμή του. Και ξέρουμε τι βάρος είχε να αντιμετωπίσει με τον καλημέρα σας. Ναι. Έτσι, σε αυτό ο Μάγκας ορίζει μπορούσε να ρίξει τον μπαλάκι στον άλλο, ότι δεν τους ανανέωσε και να έβγαζε την ουρά του απ' έξω. Όχι, όχι. Δεν το έκανε αυτό. Είπε και ένα άλλο πολύ ωραίο, δεν ξέρω, το είπε ο Κυριάκος Κυριάκος ή ο Ρέμπε, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι είπε ο Κυριάκος ότι άμα η ομάδα δίνει παραπάνω από αυτά που αξίζει κάποιος παίκτης, δεν είναι ομάδα, δεν είναι ίδρυμα. Σωστό. Ο Κυριάκος το είπε. Ναι. Εμείς θέλουμε, ναι, η ομάδα να επιβιώσει, ο καθένας, ναι, να τα αμείβεται, να υπάρχει το value for money, αυτά που πληρώνεις, αυτά να αξίζεις, αυτά να παίρνεις. Ναι, ναι. Ο σεβασμός, είπε, ναι, ο σεβασμός είναι, λέει, στα συμβόλαια, στις μεγάλες προτάσεις που είχαμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στους παίκτες μας. Έτσι. Αν όμως δίνουμε τα ίδια ποσά εκεί που δεν πρέπει, τότε είμαστε ίδρυμα, δεν είμαστε ομάδα. Νομίζω είναι κατανοητό. Πολύ σωστό, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Και κάτι ακόμα. Έγινε μια διαχείριση, ας το πούμε, extreme στο παιχνίδι του Βόλου, γιατί είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μπροστά. Αν όχι, πλέον σε τέτοιες μεθόδους και σε τέτοιες αλλαγές, πρέπει να βγάλει ένα κορμό με 8-9 παίκτες και που σταθερές θα είναι 2-3 παίκτες στο βασικό κορμό και πρέπει να βρει ομάδα ένα αριθμό, μια φόρμα και κυρίως να μην παίζει με 3 στόπερ με όλες τις μικρές ομάδες. Ας δώσω εγώ ένα απλό παράδειγμα, Κώστα, γιατί εγώ μιλάω με παραδείγματα. Ναι. Δεν γίνεται εγώ στο μαγαζί να έχω έξω 100 καρέκλες, να έχω 3 ψητάδες και ένα καρσόν. Δηλαδή να βγάζω τα πράγματα και να μην μπορώ να τα σερβίρω. Ναι. Κατανοητό αυτό που λες. Να υπάρχει, ναι, αρμονία. Θέλεις και να σερβίρουν στο κέντρο, να κατεβάζουν την μπάλα. Θέλεις και επιθετικούς. Δηλαδή και αναλόγως με τι έχεις να αντιμετωπίσεις, πρέπει να κατεβάσεις, ναι, ναι, το ανάλογο σύστημα. Συμφωνώ. Δεν μπαίνουμε στα χωράφια του προπονητή. Αυτός ξέρει τι θα κάνει. Απλά λέμε ότι ανάλογα με το τι έχεις απέναντι, θα είναι καλό να προσαρμόζεσαι. Έτσι, δεν όχι. Δεν που κατεβαίνει, ναι, οι άλλοι παίζουν ταμπούρι, ναι, ναι, να παίζει με 3 στόπερ. Εντάξει, αυτός ξέρει όμως. Δεν είναι όλα τα μάτς ίδια. Θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές φορές πούλμαν μπροστά στην εστία του αντιπάλου, ταμπούρι. Άρα θα πρέπει να βρούμε, θα είναι με το Μουρκ αυτό, θα είναι από τον άξονα, θα είναι με εξτρέμ, θα είναι με το σύστημα άλλο, θα είναι, δεν ξέρω τι. Αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να σπάμε αυτές τις άμυνες και να παίρνουμε αυτός τα παιχνίδια. Αυτός παίρνει τα 2 εκατομμύρια κοστί, αυτός θα το βρει. Εμείς λέμε τη γνώμη μας. Ακριβώς. Δεν μπορούσε να παίζει με 3 αμυντικούς για μισό σέντερ φορ. Ακριβώς. Ποτέ δεν είπαμε, εγώ θα σου πω, εγώ ξέρω. Όπως αυτός δεν μου λέει πώς να κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο, έτσι και εγώ δεν θα του πω ότι κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Την άποψή μας λέμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό συζητάμε και εγώ πίσω από το μικρόφωνο και εσείς στους δέκτες σας για να εκφράζουμε άποψη, αλλά δεν επιβάλλουμε σε κανέναν, ούτε διατάζουμε, έτσι. Απλά βλέπουμε και συζητάμε. Αυτό. Αυτό. Και το παιχνίδι μπορεί να έχει απουσίαση, αλλά θα ξαναπούμε, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Κομβικό παιχνίδι θα έλεγα. Πάρα πολύ, φίλε. Πάρα πολύ. Θα πούμε. Γιατί εκεί πιστεύω θα γυρίσουν οι παίκτες του ΑΕΚΟ, όλοι οι παίκτες του ΑΕΚΟ, όλοι. Όλα. Οι ΑΕΚ φέτος είναι δυνατοί και είμαστε τυχεροί που τη βρίσκουμε με αυτές τις συγκυρίες. Ναι. Αλλά πρέπει να πάμε με ψυχή και αποφασισμένοι. Ναι. Έγινε, Κωστή. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Στελάρα μου. Γεια είναι απώλεια, απώλεια για την ΑΕΚΟ ο Σιμόες, έτσι. Το αμυντικό χαφ. Έσκασε κι αυτός. Τώρα σε αυτό που με ρωτάς,
Δημήτρη, σου απαντώ τάκα τάκα γιατί πάω στις γραμμές. Ότι ναι, εγώ θα τον έβαζα αμυντικό χαφ, το Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης που ξεκίνησε σαν δεκάρι στις υποδομές. Γνωρίζει τόπι. Έχει τεχνική κατάρτιση. Θα έβαζα το Μιχάη αν έπρεπε να παίξω με τρεις στόπερ και θα έβαζα τον Μιχαηλίδη αμυντικό χαφ, αν με ρωτάς. Σου απαντώ ευθέως. Το έχω πει και άλλες φορές, άσχετο, χωρίς την ερώτηση. Δηλαδή, ότι νομίζω ότι ο συγκεκριμένος μπορεί να παίξει και έξι. Και με τα τρεξίματα που έχει, και με τον Μπόι, και με τα νιάτα που έχει, με την ορμή που έχει και με την τεχνητή κατάρτιση. Θέλει το εξάρι σου να γνωρίζει και μπάλα. Θυμηθείτε λίγο, Πάμπλο. Ναι, ήταν μονοδύναμη, ήταν και η παλιά η τριαντάρα. Και έχει το παιδί αυτό χαρίσματα. Έχει τεχνική. Περίσσια ο Μιχαηλίδης. Πιθανόν να το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Ξέρει ο προπονητής, έχει στο μυαλό του. Πιθανόν. Όπως και το ο Μιχάη, εγώ το Μιχάη το θεωρώ βασικό παίκτη, φίλε. Ο Μιχάη όποτε κλήθηκε, έδειξε ότι μπορεί να είναι βασικός. Αυτό σου απαντώ γρήγορα. Πάω γραμμές. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Καλώς τον. Έλα. Επιτρέπεται να χάσεις. Επιβάλλεται να χάσεις. Υποχρεωτικά θα πας στη Πανωλεθρία την Κυριακή. Πρόσεξε. Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Τίποτα. Χρήστο. Κάνω δηλώσεις. Προκλητικές. Ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Γράψτε για να τις επαναλάβεις τη Δευτέρα το πρωί που θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Καλά. Εντάξει. Παρόλες τις απουσίες είστε καταδικασμένοι. Όπο και μια ειδονή χθες ρε Κωστή, τι ήταν αυτό. Το παοξάκι εκεί με το κασκόλ μπήκε μέσα στο ναό και χαρά το είδες. Το είδες έτσι. Πάτησα πόδι μέσα να ξέρεις. Κοίταξε να δεις, εμείς παλιά μπαίναμε στην Τούμπα μεσημέρι με κατάμιστη την Τούμπα. Πολύ παλιά. Θυμάσαι. Παλιά. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Μέσα, πολύ παλιά. Και μας κυνηγούσαν στο κέντρο του γηπέδου. Έλα μωρές, κυνηγούσα τώρα. Σιγά. Τρέχαμε εκεί, πέσαμε λίγο κυνηγητό, λίγο κρυφτό. Αυτά είναι. Λίγο πετροπόλεμο, παλιά. Η πέτρα είναι, να σου πω κάτι. Την πέτρα καλύτερα φίλε να την έχεις στην πλάτη παρά στο νεφρό. Λοιπόν, τι γίνεται. Τι γίνεται. Θέλω να γίνω χορηγός στην εκπομπή σου. Ναι. Άμα λες τέτοια, δεν έχεις καμιά ελπίδα. Γιατί. Κόβεσαι. Κόβεσαι. Ας σε κάνω ένα δώρο για την εκπομπή, να κάνεις μια κλήρωση και θα μην δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω δώρα. Θέλω να βγεις τη Δευτέρα που θα έχεις χάσει. Να συζητήσουμε. Δευτέρα 1000%. Εκτός άμα με στείλει ο άλλος ο προχθεσινός, με στείλει στον κοκκινοπλό. Γεια, φιλιά στα φιλαράκια σου, στα παουτσάκια. Γεια σου Χρήστο. Μόνο εξήνες έχω. Θες να τους βάλω τώρα να μιλήσουν. Όλοι, πώς είστε. Τρεις στη Βόρεια Ελλάδα. Άντε, γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω, ναι. Προκλητικός ο Αεχτσής. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Θέλετε να μας πείτε. Πείτε μου τον πόνο σας. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Έρχομαι κάθε μέρα, σας ακούω. Με φροντίδα, με στοργή, με προδέρμ. Όχι, δεν θέλετε, βεβαίως. Πάμε στον επόμενο. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Αλώς τον Παναγιώτη. Λοιπόν, θέλω επιγραμματικά να πω τρία πραγματάκια. Ναι. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μην με σταματήσεις. Όχι, μην με κόψεις όπως έλεγε ο άλλος ο τύπος, να πούμε. Ούτε καν. Ούτε ναι, κατά διάνοια. Ναι, πες ό,τι ναι, θες, σ' ακούω. Από αυτό έπρεπε να καταλάβεις ότι δεν ήταν δικός μας. Γιατί δεν ήξερε ότι δεν κόβεις εσύ. Τέλος πάντων. Φάνηκε. Αυτό δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ από τη συνέντευξη τη χθεσινή κατάλαβα ότι άμα θα σου κάνω το τραπέζι δεν χρειάζεται να παραγγείλω σκορδαλιά. Αυτό κατάλαβα. Έχω δίκιο. Απόλυτο. Γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Σωστό, όπως το λες. Η θεωρία. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω. 100%. Άμα δεν θέλεις, άμα κάτι το απεχθάνεσαι, δεν το επιλέγεις, παιδιά. Και το λέω και για τη δική μας εκπομπή. Εσύ που δεν με γουστάρεις, μη με επιλέγεις. Μπορώ να ζήσω με αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τώρα. Εχθές μετά τη συνέντευξη, μου έστειλε ένα μήνυμα ο γιος μου. Ναι. Και λέει, μου έστειλε μια φωτογραφία του Παύλου Γκαρσία και λέει τιμή και δόξα στον Παύλο τον Γκαρσία. Ναι.
Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Γιατί όποιος το... δεν, τα αυτονόητα πλέον, Κωστή μου, δεν τα εξηγώ σε κανέναν. Και ναι, το παιδί μου καταλαβαίνει πλέον και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ναι. Είναι και αυτό, αυτό που έχουμε πει όλες τις μέρες και, για το ζήτημα. Επειδή έκατσε ναι, και αυτός και όλοι οι παοξίδες, πόσα εκατομμύρια ήμασταν, κρεμόμασταν από το στόμα αυτού του ανθρώπου που, που μιλούσε χθες. Ναι, ναι. Και λιγότερο μπορώ να σου πω από τον Κυριάκο, που είπε και σημαντικά πράγματα και εκεί. Εντάξει, ο Κυριάκος έχει ξαναμιλήσει βεβαίως, απλά αυτός ο άνθρωπος, ο Ρέμπε, είναι πρώτη φορά που μιλούσε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκαθαρίζω, που καταλαβαίνουν τα παιδιά μου πλέον τι γίνεται σε αυτό, το σωστό, αγαπάνε. Πάρα πολύ. Σωστό. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Και... ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε. Είπαμε, τα αυτονόητα δεν τα εξηγούμε πλέον σε κανέναν. Ναι, έτσι, έτσι. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Σωστό. Όποιος είναι πάω, καταλαβαίνει. Κουραστήκαμε να εξηγούμε. Ναι, ναι, ρε, και λοιπόν, και πάμε στο αυτό. Ναι, ναι. Αυτός ο άνθρωπος χθες από τη Γερμανία που μίλησε ποντιακά, respect, δεν ξέρω τι θα πει το respect, αλλά πολύ respect, ναι, για αυτόν τον άνθρωπο, ναι, που είπε για το Φροκάλ και για τα Χωσέτα, μίλησε, τέλειος, έτσι, πώς το λένε, μίλησε στην καρδιά, στην καρδιά, πραγματικά. Έτσι, ναι. Ναι, έτσι πρέπει, πρόεδρε, έτσι πρέπει. Να πάρεις το Φροκάλ και να μαζέψεις τα Χωσέτια και να τα πετάξεις. Τέρμα, τελείωσε. Δεν είναι, ο Παοξής άλλο δεν αντέχει τέτοια πράγματα. Σε δίνω. Και ένα τελευταίο που σε είπα για την κυρία χθες με το άλογο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος μας μαθαίνει να υπέβει άλογα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε και το άλλο. Ευχαριστώ πολύ που μ' ακούσατε. Συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός ήσουν σήμερα. Φιλιά, Ζουμουσού. Πάμε γραμμές. Δεν πήγα διάλειμμα. Το πάμε μονοκοπανιά. Γεια σας. Τέλειος, συγκλονιστικός. Ναι. Καλημέρα. Αλλός το φιλάρετο. Αλλός τον. Έλα, φίλε μου. Εμένα μ' αρέσει λίγο η συνέχεια των πραγμάτων και εδώ έχουμε μια τεράστια πρόκληση. Μέσα σε ένα μήνα θα παίξουμε πόσα, 10 παιχνίδια, 8 παιχνίδια. Αυτός ο μήνας λοιπόν που ακολουθεί είναι αυτό που πρέπει να δείξει ο προπονητής μας. Αυτό που πρέπει να ολοκληρώσει σε αποτέλεσμα. Δεν με πειράζει αν θα χάσουμε βαθμούς, θα με πειράξει αν δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 15-20 παίκτες. Ναι. Χρειάζεται όλη η ομάδα, όλοι οι παίκτες να είναι ετοιμοπόλεμοι, να μπορούν να αποδίδουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν, να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι αυτοί που θα παίξουν δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχουν ξαναπαίξει μεταξύ τους. Στην προπόνηση τουλάχιστον θα έπρεπε να παίζουν μεταξύ τους. Επίσης τα στημένα. Χρειάζεται στα στημένα να έχουμε αποτέλεσμα. Αν δεν ξέρω πόσα κόρνερ ναι, έχουμε μέχρι μεγάλη τώρα, υπόθεση, παίρνει ένα από τα πιο πολλά κόρνερ που έχει μεγάλη κάποια υπόθεση, ομάδα. Παίρνεις μάτς με τα στημένα. Είναι πλέον τόσα πολλά τα κόρνερ και τα φάουλ. Βέβαια. Έτσι, βέβαια, που μπορούν να σου δώσουν υπερπολίτιμες νίκες με ένα μόνο σουτ, με ένα μόνο στημένο που θα σου παρουσιαστεί. Μεγάλη υπόθεση. Μα, ναι. Αυτή ήταν η αποτελεσματικότητά μας. Είχαμε τον τρόπο με τρία στημένα να βάλουμε ένα γκολ. Εδώ τώρα τα κόρνερ είναι απεριόριστα. Και το μόνο που συμβαίνει είναι απλά να συνεχίσουμε ξανά και ξανά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας μπορέσει τουλάχιστον αυτό να διορθωθεί, να γίνουμε καλύτεροι. Δεν θέλω να δώσω κάποια άλλη επιθετική πρόταση. Με ενδιαφέρει όμως αυτό που βλέπω κάθε μέρα να γίνεται και καλύτερο. Καλή σου μέρα. Σωστό. Έγινε, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Έλα. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Σε ακούμε. Γεια σου Κωστή. Τι γίνεται. Καλά. Για πες. Είσαι ο. Να πω λίγο κάτι. Να πεις. Είσαι ο. Ο Ράφτης είμαι από τα Τσουβάλια. Ο Ράφτης από εκείνα τα Τσουβάλια. Εκείνα που θα παίρναμε τα Τσουβάλια που θα βάζαμε τα γκολ μέσα. Σωστό.
Έτυχε να τα ακούσω πάλι και είπα να πάρω λίγο. Έλα, μόνο. Για πες. Έτσι λίγο. Έλα ρε Ράφτη, για πες. Επιβάλλεται να χάσουμε. Ναι, εντάξει. Να επιβάλλεται να πάθουμε πανολεθρία. Ναι. Αλλά δεν μπορούν να μας κερδίσουν. Έτσι, αυτό είναι, έτσι είναι. Και όλα. Λείπουν τρία άτομα τώρα. Ναι. Ο Ποντίκης, ο Κομίνης και ο Μαουρίσιο. Ναι. Σωστό. Δεν θα είναι ο Ποντίκης, ο Κομίνης και ο Μαουρίσιο δεν θα είναι. Δεν θα είναι και ο Μπάρκας για... με τη χωρίστρα να πανηγυρίζει. Και κάτι για να κλείσω. Ναι. Ξαναβγήκαν στη μόδα οι κροτίδες. Θα καταλάβουν κάποιοι. Ναι. Ξαναβγήκαν στη μόδα οι κροτίδες. Ναι. Επειδή μας κερδίζουν τα τελευταία χρόνια πολλές φορές, ας προσέχουν λίγο τι λένε. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Γεια σου Τσουβάλη. Καταλάβαμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπορώ λίγο. Και πού επιτρέπεται. Στα παιδιά στο εξωτερικό είναι αφιερωμένο αυτό. Αυτοί που το ζήτησαν ξέρουν. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για το τελευταίο τεταρτάκι. 2310-287-888. Είπαμε για εσάς που μπήκατε αργότερα στην παρέα και ρωτάτε, θα έβαζε επικεφαλίδα τα εν οίκο μη εν δήμο. Όσα ήθελε να πει, είπε ο Ρέμπε. Και φάνηκε ότι δεν τον ενδιαφέρει και να γίνει αρεστός. Δεν τον ενδιαφέρει να σηκώσει κουβέντα ή σκόνη με αυτά που θα πει. Τον ενδιαφέρει το καλό του συλλόγου. Εμένα, εγώ αυτό κρατάω. Και ας ήθελα κι εγώ παραπάνω απαντήσεις σε αρκετά πράγματα. Πάνω απ' όλα είναι να διαφυλάξει τα συμφέροντα του συλλόγου. Και είπε όσα ήθελε να πει. Δεν παρασύρθηκε πουθενά. Δεν φόρτωσε στον προκάτοχό του πράγματα. Δεν είπα αυτό που όλοι μας το έχουμε πει μεταξύ μας τώρα κουβεντιάζοντας, ότι ένα βουνό παρέλαβε και έπρεπε σε πολύ λίγο και μικρό χρονικό διάστημα να βγάλει βάρη πάρα πολύ μεγάλα πάνω από το σώμα του συλλόγου. Έτσι, να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε για Βέρμπλουμ και τα λοιπά. Έτσι, το έκανε και είδαμε και βλέπουμε την πολιτική πώς συνεχίζει. Κυριακή μάτς με τους χάρτινους. Την Κυριακή είναι η χρυσή ευκαιρία με ένα σπουδαίο διπλό η ομάδα να ξεκινήσει σερί. Είμαστε μείον σε σχέση με τους βαθμούς που υπολογίζαμε με την έναρξη του πρωταθλήματος, ξεκάθαρα, όμως δεν έχει χαθεί καμία επαφή με την κορυφή και επίσης δεν είναι Μάρτης, είναι Οκτώβρης. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εγώ τα είπα τα δικά μου, δεν χρειάζεται να λέω πολλά. Και όπως είπα, μπετόν αρμέ. Όποιος κατάλαβε ότι δεν θέλει και δεν γουστάρει τον προπονητή, πρέπει να άκουσε τελείως άλλη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν βρήκε καμία του Ρέμπε από τη Βόλφσμπουργκ ή από οπουδήποτε αλλού. Το συμπέρασμα που βγαίνει χθες από τα λεγόμενα του Γερμανού είναι ότι στηρίζει μέχρι εκεί που δεν πάει. Και όχι απλά στηρίζει επειδή από Αγκαρία, επειδή το πιστεύει, επειδή τον πιστεύει, επειδή νιώθει ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει ταυτίσει την νοοτροπία του, το όραμά του, την φιλοσοφία του απόλυτα με τη δική του. Εμείς τι θέλουμε, δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Εμείς θέλουμε να μην είναι σκοτωμένος ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή, να βρίσκουν κοινή γραμμή, να υπηρετούν το σύλλογο, να βλέπουμε την ομάδα να προκόβει ασχέτως από πρόσωπα. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, εκτός κι αν επειδή δεν γουστάρεις ας πούμε τον προπονητή, ονειρεύεσαι μία ήττα. Για να φύγει ο προπονητής, να έρθει σε ένας άλλος που γουστάρει. Λάθος μεγάλο.
Τι θέλουμε? Θέλουμε η ομάδα να προκόβει, θέλουμε η ομάδα να προχωράει, ασχέτως το ποιος είναι στο τιμόνι. Ο ένας που πρέπει να είναι στην κεφαλή είναι αυτόν. Αυτός μόνο μας απασχολεί να είναι εδώ πάντα, και μιλάω για τον Ιβάν, και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν. Πάμε γραμμές, θα μην περιμένετε άλλο. Ναι! Ναι! Όχι εδώ, πάμε εδώ. SMM 0 στα 2, τέλεια. Πάμε εδώ. Ναι! Ναι! Ούτε, ούτε. 23-10-287-888, ένας που έριξε και τους τρεις. Θέλω να πω το εξής. Ότι η Ευρώπη είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί από την Κυριακή το βράδυ κατά τις 11.30 και μετά. Το πώς θα κινηθούμε, το τι θα γίνει στο μάτς με την Ομόνια, τι θα γίνει στους ομίλους. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Ούτε επιτρέπεται να μπαίνουμε στα μάτς της Κυριακής και να λέμε το μυαλό ήταν αλλού, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Όχι. Το καταλαβαίνουμε ότι αυτό που διακυβεύθηκε στα μάτς με την Κράσνοταρ ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ μεγάλο, άρα δικαιολογούσε ως ένα σημείο και το εκτενέστατο rotation και το μυαλό να είναι αλλού. Τώρα, το μάτς με την Ομόνια που είναι την Πέμπτη και μετά το μάτς, ξέρω εγώ, με την Ολλανδική, να πούμε, ξέρω εγώ, δεν δικαιολογείται. Έτσι, παιδιά, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Πάμε τώρα στις γραμμές. Ναι! Ναι! Έλα ρε Κωστά. Καλώς τον. Καλά με την πρώτη ρε φιλαρέ. Τρεις έριξες, τι να σου πω. Τρεις, έτσι, με καρατιά. Γκρακ. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Θα πάρω, αφού είπες ότι... Καλώς το Ιπποκράτιο. Τι, τους έριξες και γεια σας. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Τι γίνεται, πώς πάει, καλά. Δόξα τω Θεώ. Να σου πω μια καλημέρα. Αγόρι μου. Α, μπράβο. Ακούω τα παιδιά εδώ πέρα που μιλάτε. Καταρχάς να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου του Καλύβα, του πρόεδρο. Βέβαια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει, Θεός χωρέστον. Ένας υπέροχος άνθρωπος για μας που τον ζήσαμε. Όπως το λες, για λοιπόν, μας το ζήσαμε, γιατί οι πιτσιρικάδες ακούνε ένα όνομα. Σε άλλες εποχές, πολύ πιο δύσκολες. Βοήθησε την ομάδα σε δύσκολα χρόνια. Μα, κύριος. Δεν είχαμε οικονομικές δυνατότητες. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Κύριος. Ναι. Κώστα, είπες κάτι για τον μπάσκετ, πολύ σωστό. Θα σταθώ περισσότερο σε αυτό. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι να πάρουμε από ένα διαρκείας, πόσο είναι, 50, 40, 50 ευρώ. Ναι. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια εκεί πέρα. Τώρα για τη συνέντευξη. Εντάξει, δεν μπορούσα να πούνε και να σου πω και κάτι. Δεν είναι και αναγκασμένη, ας πούμε, η ομάδα. Εγώ έτσι το βλέπω, όπως είπατε κι εσείς, να κάθεται να απολογείται. Μπορούσε να κάνει μια έγγραφη επιστολή, να τα δώσει στα τηλεοπτικά μέσα, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και να πει αυτός είναι ο απολογισμός. Εμείς τώρα θέλαμε κάτι παραπάνω με αυτά που γίναν. Περισσότερο μας πείραξε ο αποκλεισμός, πώς έγινε δηλαδή, για μένα ειδικά με την περίπτωση του Μάτος. Ναι. Την περίπτωση του Μάτος. Δεν έδωσε παραπάνω εξηγήσεις εκεί. Είπε απλά για το πρόβλημα που είχε στη Βραζιλία. Τώρα σου λέει ότι έγινε. Τον είπε γριά αλεπού, πενεύοντας τον, όχι μειώνοντας τον. Έτσι. Ναι, ξέρω, άκουσα. Θα σταθώ εκεί που είπε ότι ήταν ο Φερέιρα, το κλίμα ήταν κατά το Φερέιρα. Τώρα, σοκαρίστηκα, είπε. Συγκεκριμένα. Σοκαρίστηκα. Ότι όντως τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, όλοι το λέγαμε. Μα ήταν στο τελείωμα της περσινής χρονιάς. Ήταν στο τελείωμα της περσινής χρονιάς που ήταν. Όχι, και ο προπονητής είχε κάνει. Ναι. Για τον Βιερίνια που είπε, εντάξει, είπε, η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι εξαγωνιστικοί. Για τον Μαρούσιο και για αυτά δεν ασταθώ, δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει περισσότερο ο Βιερίνια, ο οποίος ο άνθρωπος τον έχουμε από 15 χρονών στην ομάδα μας. Λοιπόν, τώρα, Κώστα. Ήθελα να ακούσω κάτι παραπάνω από τον κύριο Κυριάκο για την προστασία της ομάδας εξαγωνιστικά. Γιατί ακούγονται πολλά από κάτι πουθενάτες, ό,τι να είναι. Αυτό είναι δηλαδή το κυριότερο για μένα. Εκεί λίγο να προσέξουμε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να βγαίνω εγώ παράδειγμα και να λέω ότι να είναι για τον πρόεδρο, για την ομάδα, για τον Α, για τον Β. Ναι. Αυτά πρέπει να προσεχθούν. Η πιο καλή λειτουργία. Όσοι περίμεναν ονόματα που περίμεναν κάποιοι, ότι θα πει ονόματα. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο δύσκολο. Όλοι τα ξέρουμε τα ονόματα, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι πλέον όποιος συκοφαντεί, προσέξτε, δεν μιλάμε για κριτική, παιδιά. Όλοι κάνουμε κριτική και πρέπει να κάνουμε. Εμείς μπορούμε να πούμε κάτι. Άλλο η κριτική σκληρή, δρυμύτατη, εγώ σου λέω.
Μέχρι υπτόπλο. Κριτική, ρε παιδί μου, σκληπό το λένε. Ο άλλο δεν δικαιολογείσαι να μην ζητά κριτική. Όχι, δεν ζήτησαν αυτό. Όμω, όποιο διασπείρει ψευδή πράγματα, όποιο λέει ειδήσει οι οποίε είναι συκοφαντικέ, όποιο προσπαθεί συστηματικά να βλάψει με ψέματα, με σενάρια την ομάδα, νομίζω ότι πλέον θα έχει αγωγέ και μηνύσει. Το είπε. Αυτό. Φτάνει μέχρι εδώ. Εντάξει. Κώστα, και κάτι τελευταίο, ναι. Γιατί εμένα συμπαθώ πολύ την ανόρθωση της αμοχώστας στην Κύπρο. Ναι. Κάναν τα παιδιά Κύπροι αυτό που δεν ξέρω άμα πρέπει να το κάναμε κι εμείς κάποια στιγμή. Ένα μεγάλο μπράβο στους οπαδούς της ανόρθωσης που πήγανε, ανοίξαν τα σύνορα και πήγαν μέχρι που πήγαν, διαμαρτυρηθήκαν τα παιδιά. 200 παλικαράκια αυτά, μπράβο. Ναι. Ένα μεγάλο μπράβο, με συγκίνησαν. Τι να πεις, φίλε. Αγαπώ αυτήν την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο μακάρι και εμείς να πράξουμε έτσι στα χαϊδεμένα παιδιά της Ασίας και της Ευρώπης. Στον Ερντογάν, τον πουθενά. Τον πουθενά. Να δούμε, μακάρι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλωνίζει, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Αλωνίζει. Μπράβο. Ο αλωνίζει γιατί έχει, φίλε, το χαδάκι. Το χαδάκι της Μέρκελ και των υπολείπων. Αλωνίζει. Είδες, γιατί έχει πλατούλες. Γι' αυτό. Μπράβο. Αλωνίζει. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Αν ήταν τα δικά της ύδατα της Μέρκελ, θα τον άφηνε να σου λατσάρει. Αλλά καλά. Τίποτα. Χαϊδεμένα παιδιά είναι, ρε φίλε. Μια ζωή. Τέλος πάντων, να μην μπλεχτούμε σε τέτοια πράγματα, αλλά. Σε χαιρετώ. Να κάνουμε και αλλιώς. Μακάρι. Λοιπόν, ζουμουσού Κωνσταντίνε. Ζουμουσού. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια. Πάμε τελευταίος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Καλημέρα. Από Γερμανία παίρνω, Κώστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Από ποια πόλη, Ασάφενμπουργκ είναι. Ασάφενμπουργκ, μάλιστα, ωραία. Βόρεια Βαβαρία, αλλά πολύ μακριά από το υποτέμπτο το Μόναχο. Ξέρω που είναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, χθες ακούγοντας την συνέντευξη, ναι. Δεν περίμενα, ξέρεις, είμαι επειδή έκανα και έμπορος παλιός, ξέρεις, επιχειρηματίας στη Γερμανία. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με κάλυψε 100%. Ναι. Δηλαδή είναι του άνθρωπος τεχνοκράτης. Και ένας τεχνοκράτης την φιλία ή τη συμπάθεια, την οικογενειοκρατία την βάζει παραπλεύρως. Δηλαδή πρώτα την τεχνογνωσία που έχει, την ναι. τέχνη του δηλαδή, την ομάδα, για να χτίσει την ομάδα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν τύχει κάποιος 500 εκατομμύρια και θέλει να κάνει ένα ξενοδοχείο, πού θα πάει να το κάνει το ξενοδοχείο χωρίς εδαφολογικές μελέτες. Δηλαδή πρώτα θα κάνουμε το έδαφος, να δούμε άμα είναι στερεό, πόσα χρόνια είσαι πάνω. 16. Άρα γνωρίζεις το συγκεκριμένο λαό. Εγώ εκεί ήμουνα περίπου 10 χρόνια πιτσιρικάς. Γνωρίζεις λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν 1000 ελαττώματα. Η Γερμανία, έτσι πολλά. Μπράβο. Έχουν όμως και συγκεκριμένα πράγματα στα οποία είναι νομίζω από τους, από τους πιο σωστούς στο θέμα της οργάνωσης, το πώς προγραμματίζεις και υλοποιείς πράγματα. Έτσι, εγώ ένιωσα χθες ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Ρέμπε ήταν διαβασμένος για πολλά πράγματα. Δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα αρκετά, όχι ότι τα ξέρει όλα, έτσι, και ότι έχει μάθει αρκετά κάτι, πράγματα. Ναι. Και λόγω δουλειάς ακούω πολύ ραδιόφωνο. Ναι. Χθες απελπίστηκα το βράδυ γιατί πρώην ποδοσφαιριστές χαεδεύουν αυτιά Κροατών, δέχονται δηλαδή... κάποιος είπε επίθεση στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τον είπε να μην πω τη λέξη. Και δεν τον έκανε μία παρατήρηση. Και τι έκανα, έκλεισα, άλλαξα σταθμό. Γιατί ξέρεις, δεν μπορούμε να ακούμε. Εσύ θα φύγεις, θα έρθει κάποιος άλλος. Ναι, ναι, καλά, ακούω, δηλαδή κάνουμε Βόλτες. Το replay. Βόλτες, ναι. Ξέρεις, ακούω πολύ και δεν σε παίρνω τηλέφωνο. Αλλά ήθελα να πω για αυτό το πράγμα. Για τον τεχνοκράτη άνθρωπο που η φιλία σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή ξέρεις την γερμανική νοοτροπία. Αδερφός, αν κάνει παράπτωμα, θα το καρφώσει. Και εγώ όταν ήρθα το 4 στη Γερμανία, μου είπανε το εξής. Τον λέω κάποιον παππού, ζεις τόσα χρόνια και είσαι κατά τους. Και τι μου είπε, ξέρεις, αν καθίσεις πάνω από 3-5 χρόνια και εσύ θα τους μισήσεις, έτσι μου είπε. Έτσι. Αλλά όπως είπες, τα ελαττώματά τους και τα προτερήματά τους. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Και κατηγορώ αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που για να έχουν ακροματικότητα δέχονται. Και να πω κάτι. Πάει το μυαλό μου και κάτι άλλο. Επειδή ακούω, βλέπω καινούριους ακροατές τελευταίο χρόνο, επειδή ο ΠΑΟΚ δυνάμωσε, να μην ξέρουμε την ταυτότητά του. Ναι. Και λέμε, μήπως αυτή είναι Βαλτή, μήπως αυτή δεν είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Χρόνια αυτό, το ραδιόφωνο. Ναι, δεν μπορείς να το ξέρεις. Και ένα άλλο,
σίγουρα πρέπει να πάρουμε διαρκείας για τον μπάσκετ. Και εμείς του εξωτερικού πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν είναι τίποτε. Θα ξαναπώ, Γιάννη, θα ξαναπώ. Κάνει συγκινητική προσπάθεια ο κύριος Χατζόπουλος και η υπόλοιπη ομάδα εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος και δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Άμα τον δω προσωπικά, αλήθεια το λέω, δεν τον ξέρω. Αλλά γνωρίζω ότι κάνουν. Τίποτε. Κάνουν συγκινητική προσπάθεια και πρέπει να σταθούμε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Πρέπει να κάνουμε εμείς του εξωτερικού, ναι. Που δεν όλοι. Θα πάμε, που δεν όλοι. Θα πάμε, ούτε πρέπει θα να πάμε. Βοηθήσουμε, ναι. Με ένα, ναι. Διαρκείας και να το δώσω εγώ στον ξάδερφό μου που έχω. Ναι. Αυτό στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες τι εννοώ. Έτσι. Πείτε ότι βγήκαμε δύο βραδιές έξω και ήπιαμε κάπου ένα μπουκάλι ή φάγαμε σε μια ταβέρνα. Δεν αξίζει έτσι. Ο ΠΑΟΚ μας. Να μην απελπιζόμαστε με την πρώτη ήττα. Νίκη θέλουμε σίγουρα, η ομάδα χτίζεται, γι' αυτό είπα τόσο αθρό έδαφος. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο τώρα με όλους αυτούς, οι οποίοι σε τρία χρόνια βλέπεις τι κάναν τη ομάδα. Και η ομάδα, θέλουμε γλίγορη ομάδα νεανική. Αυτό τώρα ήταν το τρέχει πρόβλημα. Φέτος, αυτό είναι γνώρισμα, το... τρέχει φέτος. Αυτό ακριβώς. Η ομάδα περισσότερο. Δεν το καταλαβαίνει όμως. Άντε να μην okay. το πω. Έχει νέα Σάφενμπουργκ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά, φιλιά στη Γερμανία. Στην Ομογένεια, όπου και να μας ακούτε. Αυτά. Κλείνουμε. Έρχεται δίδυμο φοβερό και τρομερό. Κόλκας Μπατμανίδης, ψυχιατρίο, τα Σταυροπουλάκια. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το κορυφαίο καυσόξυλο στην πόλη είναι Φυτάς. Είναι στην Όλγας 206. Αράζεται εκεί και τα πάντα. Και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνα και ήδη τζακιού και τα πάντα. Και το καλύτερο κούτσουρο στην πόλη, αποθηκευμένο εδώ και καιρό. Και οξιά και βελανιδιά και τα πάντα. Και φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάκι. Όσοι δεν έχετε πάει, χάνετε. Όσοι πήγατε, ξαναπάτε. Φυσικά εννοείται. Και με άπλα τα τραπέζια και με το δίπλα χώρο. Με εξαιρετική φροντίδα τα κρέατα, διαλεχτά, ζουμερά, καλοψημένα, όλα φρέσκα και με υπέροχα γλυκά μετά χειροποίητα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός 8. Bye, 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 bye.